Καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Ήρθα πείτε, συνεχίστε, μαλάκα. Το σκύλι του Έλκυθρο. Το δικό μου είναι πιο ωραίο. FC. Μεταξύ των δύο προτιμώ ψηλών 36 παιδές. Πάντε να χάθεις. Εμένα είναι και Μούρι Κόλο. Εμένα είναι... δεν έχει ποτέ κόλο, είναι μόνο Μούρι. Ακόμα και ο κόλος του είναι Μούρι. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, παιδιά. Να είναι και λίγο καλύτερη από το 20, γιατί το 20 μας πήγε λίγο γαμιοντός. Γιατί τι είχε το 20, δεν καταλαβαίνω. Ναι, τι είχε το 20, καθόμασταν και πληρωνόμασταν. Εσύ μάλλον. Καλά κι άλλοι είναι. Καλά και ο Παύλου κάποτε και πληρώνονταν. Ο Παύλο έχει ξενερώσει, να ξέρετε, δεν μιλάει όλη αυτή την ώρα γιατί δεν μπορεί να βάλει το background πίσω. Ρε παιδιά, αυτό το γαμμένο το Zoom, είτε βάλω κόλλο από πίσω, είτε αυτοκίνητο, είτε ντεκόρ, είτε μην πω πιανείς το από αυτό, η μούρη μου φαίνεται σαν Terminator, φαίνεται, δεν φαίνεται καλά, φαίνεται μόνο το background. Ενώ σε αυτούς τους δύο τους αλταράδες φαίνεται πολύ καλά. Όποιος είναι ειδικό στο Zoom, έχει κονέ με κίνα και τα λοιπά, από Windows PC να μας πει τι γίνεται. Με το, βάλε τον, με το virtual background. Βάλε τον Doug DeMuro. Αν βάλω τον Doug DeMuro θα πέσει η οθόνη. Supercar Blondie βάλε, Supercar Blondie. Σμι. Ήστε να κάνουμε επεισόδιο που να θάβουμε όλους αυτούς. Όχι. Μαλάκα, θέλουμε 10 ώρες. 10 ώρες θα μας πάρει. Μου είναι πολύ εύκολο. Πρώτα απ' όλα τα Supercar Blondie έχω δει επεισόδιο που μετρούσε τις USB του αυτοκινήτου. Σοβαρά. Ναι, μετρούσε τις USB του αυτοκινήτου. Και τι είναι σημαντικό για ένα Supercar Blondie? Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή αυτοί που βλέπουν... Πρέπει να φορτίσει το iPhone, το iPad και άλλα πράγματα που θέλουν ρεύμα, δεν ξέρω. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί για κάτι. Γιατί η τύπησα οδηγάει τα πιο κουλά αμάξια στον πλανήτη, ας πούμε. Και πριν από... τώρα τα οδηγάει όλα καλά. Αυτά με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, okay. Είναι η απόδειξη ότι δεν έχει σημασία να ξέρεις από αυτοκίνητα. Και δεν λέω μόνο να έχεις βυζιά και κόλλο. Είναι η φάση το lifestyle και όλο αυτό. Δηλαδή η γκόμενα λέει μαλακίες. Όταν λέμε δεν ξέρω πάντα τα 4, δεν ξέρω πάντα τα 4. Και έβλεπα σήμερα στο Facebook ότι έχει 35 μίλια followers που δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι μιλάμε για 35 εκατομμύρια. Γιατί ρε, σε φάση έδειχνε ένα αυτοκίνητο το οποίο πίσω κάτω είχε ένα φως όπως έχει η Φόρμουλα 1 που έχει κάτω το φως. Το φωτάκι το οποίο είναι, ξέρεις, σε δύσκολες συνθήκες όταν βρέχει και τέτοια. Και λέει ότι είναι το φως των φρένων όπως έχουν το φως των φρένων στη Φόρμουλα 1. Φως των φρένων στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, μόνο η Supercar Blondie μπορεί να το πει αυτό. Φίλε, σου είχε χαλάσει το πίσω δεξί και ανάβει μόνο το κεντρικό. Δηλαδή, μόνο που είχε κάνει παγκόσμια αποκλειστικότητα το Devil 16. Το Devil 16. Έχει τελειώσει η ιστορία εκεί πέρα. Δηλαδή, απλά είναι, ξέρεις, είναι και μέσα όλα τη ηλικία τώρα. Δηλαδή, αν τα 35 εκατομμύρια, τα 20 εκατομμύρια δεν έχουν κάνει δίπλωμα, είναι τίποτα μαλακισμένα 15χρονα, που όντως πιστεύουν ότι υπάρχει, ας πούμε, και για παράδειγμα τον Devil 16, ή για... τι να το κάνεις. Αλλά οκ, okay, θα μου πεις το γιου, τα λεφτά της τα βγάζει. Okay. Αφού το έχει για επάγγελμα, ναι, αφού το έχει για πρώτο επάγγελμα, τι μας νοιάζει αν την ακολουθούν μόνο μαλακισμένα 15χρονα, άσχετα. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Αυτή κάνει τη δουλειά της. Εδώ βλέπεις Doug DeMuro, ας πούμε. Όσοι βλέπουν Doug DeMuro, γιατί δεν βλέπετε τον Doug DeMuro. Και είναι σε φάση που έχει. Έχει πάνω χάρη το Z1, τον BMW. Και λέει, κοιτάξτε πού είναι ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης δεν στηρίζει στην πόρτα, στηρίζει στο πλαίσιο του μπαρμπρίζ. Κάτι το οποίο το βλέπεις. Και πρέπει να σου το πει τώρα αυτός. Κάτι το οποίο φαίνεται, το βλέπεις. Δηλαδή, βλέπεις αυτοκίνητο και βλέπεις ότι ο καθρέφτης είναι στο πλαίσιο του μπαρμπρίζ. Και στο λέει τώρα αυτό. Να σου πει. Έχει τα ψυχο... Κοιτάξτε, οι ρόδες είναι στρογγυλές. Έχει τα ψυχαναγκαστικά του, έχει τα OCD του, αλλά ξέρει και 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είναι ο expert, αλλά ξέρει 5 πράγματα, ξέρει. Σε σχέση με την άλλη. Σε σχέση με την άλλη είναι expert. Σε σχέση με την άλλη είναι expert. Και οι δυο είναι τέρμα Tokyo Drift. Είναι, μπορείς να διαβάσεις το manual. Άγγελε, φέρτε εδώ ρε. Εμένα είναι βανακλού. Αυτό το κόψουμε. Λοιπόν. Βλέπετε ότι είμαστε τρίκυκλοι. Τι. Έλα. Είμαστε τρίκυκλοι, ρε φίλε. Τι γουστά, έχεις κανένα πρόβλημα. Είμαστε T-Rex. Είμαστε Morgan Three Wheeler. Έχεις κανένα πρόβλημα. Όπως είχαμε στην Option, δεν θυμάστε ρε, που είχαμε τον τρίποδο. Ναι, ρε.
Και μετά ήταν λοιπόν, στην Power Trip που μετά πήγε. Λοιπόν, για πήγαινε το από το Z1 το, με τον τέτοιο. Έλα μωρέ, θα τα αφήσουμε, να παίξει κανονικά. Δεν νοιάζει. Ναι, εντάξει, που ήταν πολύ, ήταν 24 λεπτά. Δεν πειράζει, φαινόσουν να πήγαινε σε κάτι τέτοια, να πούμε, μια χαρά ήταν. Να παίξουν και φώτα, φωτορυθμικά, να είναι έτσι, αααα. Ελί. Λοιπόν, είπαμε καλή χρονιά, τι θα πούμε τώρα, τι θα συζητήσουμε, τι αποφασίσατε. Να πάμε λίγο για βελτίωση. Έχουμε καιρό να πιάσουμε δυο βελτίωση. Συζητάμε τέτοια πράγματα. Έχουμε πιάσει από supercar, από ultracar, από hypercar μέχρι hypercar, και ένα Γιάρης. Μέχρι και αδιαστικό Γιάρης, με το. Μα είναι, θα πες που θέλω να μας κάψει. Ανδρωθήκαμε σε power, είτε max power, είτε power techniques. Power όμως, ρε παιδί μου, power. Και έχουμε, το έχουμε παρακάνει λίγο με τα supercar. Λες και το κοινό μας και εμείς οι ίδιοι έχουμε 5-6 δισεκατομμύρια. Μόνο φτιαγμένα. Ω, έχει και εξάτμιση, δεν το είχα δει. Λοιπόν, άρα να πούμε φάση όταν έχει κάποιος ένα huge budget, ας δούμε, ξέρω, ανάλογα τι έχει ο καθένας και σε τι αυτοκίνητο αναφέρεται, πόσο καθένας μας θεωρεί ότι είναι το πιο σωστό να τα διαθέσει, σε τι τομείς. Budget πόσα, 50 χιλιάρια. 50 χιλιάρια δεν είναι budget. Μόνο για τη βελτίωση, 50 χιλιάρια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια στη βελτίωση έχει παρατηρηθεί το εξής, ότι έχουν χαθεί λίγο αυτό που λέμε τα ενδιάμεσα στάδια. Είναι είτε πρώτο στάδιο, είτε γαϊδούρια. Έχουν χαθεί. Είναι πολύ λιγότερα πλέον τα ενδιάμεσα αμάξια. Οπότε αν βάλουμε αυτό λίγο σαν τέτοιο, να μην βάλουμε πολύ μεγάλο budget. Ναι, αλλά είναι και ανάλογα με τα αυτοκίνητα τώρα, γιατί βλέπεις άμα ψάρι, άμα όταν ο άλλος έχει S3, σχεδόν το πρώτο στάδιο πλέον έχει φτάσει στα 500 κάτι άλλο. Δηλαδή στο πρώτο στάδιο έχουν γίνει αδιαστικοί, ας πούμε. Είναι με τα μάξια, λένε, με όποιον και να μιλήσεις, ο οποίος έχει S3, Octavia, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, τέτοια, και πόσα είσαι, όλοι είναι, ξέρεις, το ίδιο νούμερο, 600. Ναι. Δηλαδή για να πετύχεις 400 και 300, πραγματικά πρέπει να προσπαθήσεις, όχι χαζά. Δεν είναι... Βέβαια τα περισσότερα που λένε 600 είναι στην πραγματικότητα στον δρόμο 400. Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί κανένας δεν δουλεύει. Ο Παύλου ψάχνει να βρει μπογιές Βερνιλάκ να βάψει τον τοίχο τώρα. Κοίτα να δεις. Θα βάψει τον τοίχο πράσινο πίσω. Θα πάρω δύο μπαντανόβουτσες. Αχ, ναι, και. Λοιπόν, να πούμε ένα budget λογικό, ξέρω εγώ, 3.000, που είναι ένα λογικό budget και όχι πολύ ψηλό. Και να πούμε και ένα λίγο πιο πάνω, ξέρω εγώ, 5. Οκ. Doable. Ναι, αλλά σε τι αυτοκίνητο, ό,τι αυτοκίνητο γουστάρει ο καθένας. Είναι ένα θέμα. Ναι. Παύλου, ζεις. Γιατί ο Παύλου, άμα αρχίσει να λέει τώρα για βελτίωση στο R8 με 5.000, είναι απλά να λέει... Υπάρχει μια πολύ value for money βελτίωση γενικώς στα Audi Lamborghini V10. Πολλαπλασιαστέ αρμό. VF Engineering Compressor. Ναι, ισχύει. Με κλειστό μοτέρ. Πες αυτά να τα δίνεις, γιατί τα θέλει ο κόσμος να τα μαθαίνει. 800 ναι. Άλογα με 25.000 με κλειστό μοτέρ. Μόνο. Τίποτα. Δηλαδή, σκέψου τώρα, το μοτέρ απλά ανέβηκε 50% δύναμη και αυτό θεωρείται κάτι τρελό, κάτι εξωγήινο. Παύλου, δεν ξέρω αν το άκουσες λίγο πριν. Είπαμε για 3.000 ευρώ, όχι 25.000. 3.000 να ρίξεις σε τι αμάξι όμως. Αυτό λέμε, εκείνη το θέμα, γιατί άμα μιλήσουμε για 8-3.000... Πρέπει να είναι αναλογικό, πρέπει να είναι ποσοστό, γιατί αν ρίξεις 3.000 σε ούντο τούρμπο, θα περνάς το Γκαγιάρντο με το VF Kitwell που μόλις είπα. Αν ρίξεις 3.000 στη Γκαγιάρντο με το που μόλις είπαμε, θα αλλάξεις φίλτρο αέρα από τη μία πλευρά. Έχει δύο φίλτρο κούτια το V, θα αλλάξεις το φίλτρο κούτι από τη μία πλευρά του V, όχι από την άλλη.
Αυτό είναι το θέμα. Του οδηγού ή του συνοδηγού. Άμα και στα δύο βάλεις από 3 χιλιάρικα, το Uno Turbo θα του πιού το αίμα. Λοιπόν, σκεφτήκαμε ένα κόνσεπτ. Σκεφτήκαμε. Πού λέει ο λόγος. Ναι. Τι θα αγόραζε ο καθένας με δύο δεδομένα budget. Normal budget, έτσι. Μην αρχίσουμε πάλι για χάρτες και εκατομμύρια και τέτοια. Λοιπόν, καταλήξαμε σε δύο νουμεράκια εύπεπτα για τα σημερινά δεδομένα. Εσύ σταμάτα να κάνεις σεξουαλικά υπονοούμενα με την οδοντογλυφίδα. 7 και 15.000 ευρώ. Ό,τι φελάτιο κάνει με την οδοντογλυφίδα. Όταν έχει οδοντογλυφίδα στο στόμα του, κάνει ό,τι φελάτιο. Ναι, χαιρεστήκαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι με αυτά τα budget είναι και η αγορά του αυτοκινήτου. Σωστά. Δεν είναι μόνο η βελτίωση. Για να δούμε πώς θα συμφωνήσουν μαζί μας ή με ποιους θα συμφωνήσουν. Κανένας. Ποιος θα πει τα δικά του. Έλα, ο Τζέλος για να σταματήσει να κάνει τα σεξουαλικά με την οδοντογλυφίδα, να ξεκινήσει αυτός. Να ξεκινήσω εγώ. Ξεκινώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα 7. Με τα 7. Λοιπόν, πάμε 7, να πούμε 7. Όλοι πρώτα με τα 7. Ναι. Okay. Να πούμε μοντέλο. Θα λέει μοντέλο και τι θα κάνει. Ωραία. Ποιος ξεκινάει. Τζέλ. Πρωτοκλάσης και πρωτομυριστής. Βασίλης ξεκινάει. Ποιος. Λοιπόν, all time classic. Δεν το συζητάμε. Πάμε σε πεντάρι. Τρελό. MX5. Δεν πιστεύω να έχει κανένας άλλη άποψη. Τι MX5. Λοιπόν, καλό NA ή κακό NB. Δεν υπάρχει καλό NA. Τα NA έχουν είναι για πέτα. Όμως. Είναι πιο ακριβά τα NB. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό δεν λέω δεν υπάρχει καλό NA. Τα NA είναι πιο ακριβά τα NB. Έχουν αρχίσει επειδή γίνεται τέτοια, να πούμε και all time classic και αυτό και νοτάλα και όλες σκουλιές και τέτοια. Οπότε παίρνεις ένα NB που είναι σοβαρό αυτοκίνητο, μοντέρνο, μετρημένο, να πούμε και τι αλλιώς. Και το μόνο που κάνεις κατευθείαν δεσίματα, αναρτήσεις, λάστιχα. Και είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, βάλε δεσίματα, εγώ να σου βάλω μαζί με roll bar, με από κάτω, με αυτό, ένα χιλιάρικο. Και πολλά άλλες. Αναρτήσεις, περίμενε, ένα χιλιάρικο. Βασίλη, συγγνώμη ένα λεπτό. Ξεκινάς από περίπου πόσο παίζουν, δηλαδή με 3 χιλιάρικα παίρνεις. Για να μην βρεις. Κάνε μια περίληψη της αγοράς πρώτα. Πες μας από κακό μέτριο καλό NA και καλό κακό μέτριο NB που παίζουν αγορές που τα ξέρεις καλύτερα. NB 3.000. Είσαι εκεί πέρα, βρίσκεις 16. Τώρα για τα 18 πρέπει να ανεβείς λίγο. Πρέπει να πας στα 5, ας πούμε, για να βρεις. Αλλά okay, εντάξει. Ανάλογα που θα το χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, οπότε δίνεις ένα 3.000 και είσαι μια χαρά. Παίρνεις ένα το οποίο το ψάχνεις λίγο, μην είναι πολύ σάπιο, μην είναι αυτό εκείνο το άλλο. Και ένα χιλιάρικο ανάρτηση, ένα χιλιάρικο ζαντολάστιχα, μάλλον λίγο παραπάνω θα δώσεις 1,5 στα ζαντολάστιχα και ένα χιλιάρικο δεσίματα είσαι ήδη 3,5. Θες να γίνεις πιο συγκεκριμένος για το καθένα από αυτά που βάζεις? Δεν χρειάζεται, δηλαδή είναι δεσίματα από κάτω. Όχι για τα ανάρτηση, για τα ζάντες και αυτά, δηλαδή έχεις το μυαλό σου συγκεκριμένα. Όχι, για ρε, το συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτά είναι τι γουστάρει ο καθένας. Το μόνο που θα δώσεις παραπάνω θα είναι τα λάστιχα. Τα λάστιχα θα είναι ακριβά. Γιατί θα το χρησιμοποιήσω ανάλογα. Ακριβά, αν πεις ότι πάω και στρίβω πίστα. Που η συγκεκριμένη φάση που το σκέφτομαι για τα 7 είναι για πίστα. Δεν είναι τώρα ούτε να πας να βάλεις κόντρες με 115 άλογα, ούτε να πας να τριφτάρεις. Είναι πας πίστα και στρίβεις και είσαι μια χαρά. Δεν έχει άλογα, αλλά στρίβεις σε φρενάριστος ουσιαστικά. Με καλά ζαντολάστιχα. Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό πλαίσιο, πολύ ωραίο, μαθαίνεις, κάνεις ράνεις. Τώρα για δύναμη δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα. Δηλαδή, εκτός άμα πει ο άλλος ότι δεν δίνω πουθενά τίποτα και τα δίνω όλα σε ένα τούρμπο κίνητα, με κάτι τέτοιο. Δεν με απασχολεί αυτό εμένα, δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, έχω δώσει ήδη. Έλα. Θα συμφωνήσω ακριβώς μαζί σου. Ότι έχω δώσει δίνουμε ήδη 6,5. Άρα πολλοί δίνουν έμφαση στη δύναμη και όχι στο να μάθουν να οδηγάνε ή να χαίρονται την οδήγηση. Άρα είναι τι αρέσει τον καθένα. Άμα το αρέσει το λουλού να βάζει κούτρες. Να βάζει κούτρες. Κάτσε Βασίλη, για κάνε λίγο ένα μικρό recap. Πόσο σου πάει τα μάξι σκέτο. Ένα μαμά, ας πούμε ότι είναι μαμά, έτσι. Τρία. Και θες να ρίξεις άλλα 4. Και θες να δείξεις άλλα 4. Από αυτά ουσιαστικά είναι ζαντολάστιχα, ανάρτηση και δεσίματα.
για να πεις ότι είσαι καλυμμένος ότι το αυτοκίνητο μπορεί και στρίβει κανένα δάνειο. Συγγνώμη, για να καταλάβω τι, και τι θα ρίξεις μετά. Τα τρία πάνε σε τι ακριβώς έτος, χιλιόμετρα κτλ. Εγώ σου λέω να είναι του 2-2, να είναι του 2-1, ό,τι 2, από 2-3 και κάτω, ας πούμε, για να βρεις κάποια τέτοια τιμή. Άρα μιλάς για facelift NB. Μιλάς για facelift NB. Το facelift είναι N3, είναι 2003 τέλος, ουσιαστικά 2004 είναι το facelift, αλλά δεν χρειάζεται να πας εκεί. Ναι, όχι, μπέρδεσα, το νόμιζα ότι είναι νωρίτερα. Από 99 μέχρι 2-3 είναι το NB χωρίς το facelift. Είναι η δεύτερη γενιά. Άρα, λες οριακά ή τα πρώτα του facelift ή τα τελευταία προ facelift. Ναι. Και παίρνεις εκεί ένα τριχιλιαράκι, το οποίο να είναι απλά σε καλή κατάσταση. Είναι μια αξιόπιστη καρότσα για να είσαι συνεχώς το τέρμα βυθισμένο γκάζι, δεν πάει πουθενά, αλλά θα στρίβει ωραία και θα μάθεις να στρίβεις. Θα μάθεις να διασκεδάσεις, θα μάθεις να στρίβεις με τη φόρα, που είναι το πιο χρήσιμο πράγμα. Θα μάθεις να στρίβεις ότι να χάνεις όσο λιγότερα χιλιόμετρα γίνεται. Στις στροφές, να χάνεις, δηλαδή θα μάθεις τη σωστή ισορροπία πριν αποκτήσεις άλογα. Οπότε με 7 χιλιάρικα είναι όλο αξιοπιστία και δασκάλα. Δασκάλα, πάω, στρίβω, κάνω ράνο. Για μένα σε αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Ναι, ουσιαστικά αυτό. Για να μάθεις. Τώρα τα υπόλοιπα, κάτι Α86, κάτι τέτοια είναι αστεία, έχουν ξεφύγει τιμές. Είναι γελία, δηλαδή. Μιλάς για πισωκίνητο, εσύ μιλάς για πισωκίνητο σχολείο τώρα. Ναι, αυτό που προτιμώ εγώ τώρα από εκεί και πέρα, αν και βέβαια, εκεί το πισωκίνητο θα είναι η διασκέδαση μόνο λόγω τέτοιο, μόνο λόγω ισορροπίας. Όχι ότι επειδή είναι πισωκίνηση με αυτά τα άλογα και σε μια πίστα ή σε ένα καλό δρόμο θα σου κάνουν τίποτα η πισωκίνηση. Δεν πρόκειται να κουνήσει ούτε κατά λάθος. Στα 7 δηλαδή εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Μετά στα 15, ή θέλετε να πούνε όλοι για τα 7. Εγώ λέω να πούνε πρώτα όλοι για τα 7. Οπότε εγώ είμαι εκεί. Εγώ εκεί έχω τελειώσει. Δηλαδή, πες ότι να βάλεις ένα κάθισμα, ας πούμε. Ναι, με τα άλλα 5 εκατοστάρια που μένουν, κάθισμα με ζώνες. Και είσαι τέλος. Πάω, στρίβω, διασκεδάζω. Άρα, εσύ η επιλογή είναι πιο driver focus. Δεν σε νοιάζει το γκάζ ιδιαίτερα. Σε νοιάζει να μάθεις να οδηγάς και να μπορεί να μπει και πίστα τα μάξι να το γουστάρεις. Είναι βάρος, πίστα, διασκέδαση, φάση. Δηλαδή, ότι ανεβαίνω πάρνηθα. Διασκεδάζω. Δεν μου λέει κάτι. Οκ. Okay. Δηλαδή, τόγκε. Πάω να στρίψω τόγκε. Του μένει ωριακά για μια εξάτμιση μόνο. Ναι, εντάξει, ό,τι μείνει και αυτό δηλαδή, θα βελτιώνα περισσότερο τα φρένα παρά την εξάτμιση. Θα βάζα ένα καλύτερο τακάκι για ένα καλύτερο φρένο. Αυτό. Εντάξει, άμα πεις ότι θα ψάχνεις λίγο και από τα λάστιχα μπορεί να σου μείνει κάτι από εδώ από εκεί, θα πήγαινε στα φρένα. Δεν είναι επειδή δεν είναι βαρύ αυτοκίνητο με τα φρένα από 18. Λύνεται πολύ η όλη υπόθεση. Δεν χρειάζεται. Οπότε εγώ αυτό. Στα 7. Έλα, Παύλο, κοιμάσαι εσύ. Δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Όταν αρχίζω. Πάντως για τραγουδιστή δεν κάνεις, έλα. Λουλούδια, λουλούδια. Θα ακολουθήσω την προσέγγιση του Βασίλη και θα πάω κι εγώ σε κάτι που είχα και ξέρω τι πρέπει να πει. Από σωστά πράγματα, αλλά όχι πίσω κίνητη σχολή. Σχολή τριψήματος γενικώς, θα πρέπει να ξαβάλει το ραλί. Όχι σάξο, ραλί. Όπως και ο Βασίλης δηλαδή έχει περάσει από αυτό στα νιάτα του, θα πάω και εγώ στον νιάτον μου για το μικρό μπάτζετ. Θα περνά, από ό,τι βλέπω τώρα, με μεγάλη μου έκπληξη βέβαια, με ένα 4.000 παίρνεις συμπαθητικό 16 το ραλί. Όχι τα καλύτερα, αλλά παίρνεις ένα που μπορεί να το συμμαζέψει και. Να μπορείς να έχεις κάποιες σοβαρές πιθανότητες να μην έχει φάει πάρα πολύ ξύλο. Θα έχει φάει ξύλο, να μην έχει φάει το άπειρο ξύλο ή να μην έχει φάει πάνω από δύο κολόνες. Να έχει φάει μέχρι μία. Και αυτή η μία κολόνα να πήρε ρε παιδί μου τα πάνελ στα εξωτερικά. Μην ήταν στην καλύμπρα να τρέμεινε το αυτοκίνητο. Οπότε εγώ θα το πάω αντίστροφα. Ο Βασίλης είπε 3 καινούριο συν 4 βελτίωση. Εγώ θα το πάω ένα 4 για ένα 16 ραλί και θα του ρίχνω ένα 3 πάνω. Που από το τριάρι θα μένε φυσικά εξωτερικά καραμαμά. Στα νιάτα μου είχα κάνει καγκουρία και είχα βάλει καθρέφτες M3. Αυτό τώρα δεν θα γίνει. Θα κρατήσω τους μαμά καθρέφτες. Γιατί το έκανες αυτό? Ερμαλάκα, γιατί μου κλέψανε τους μαμά. Γι' αυτό ήθελα να το κρατήσω τελείως μαμά εξωτερικά και μου κλέψανε τα μαμά καπάκια των καθρεφτών.
Δεν είχα κανένα σκοπό να δώσω λεφτά ως φοιτητής σε καθρέφτες M3. Αλλά η Μαϊμού M3Y36 καθρέφτες ήταν πιο φτηνή από τα μαμά καπάκια που έδινε η Πεζό. Αν έχετε το Θεό σας. Δεν μιλάω για όλο τον καθρέφτη. Ήμουνα έξω από τη ζωγράφο από την Πανεπιστημίου Πολυτεχνούπολη, καφές και τα λοιπά, και γυρνάω και δεν είναι λίγο καθρέφτης. Λείπανε τα εξωτερικά καπάκια. Όσο μου σαξωρά, όλο ξέρουν τι λέω. Είναι δύο καπάκια τα οποία βγαίνουν με το χέρι, ούτε κάνουν κατσαβί. Αυτές οι δύο μαλακίες, για να τις πάρει κάποιος τότε καινούργιες, ήταν πιο ακριβά από το να πάρει ολόκληρο καθρέφτη η Μαϊμού Μητρία, Ε36 για ραλί. Ο οποίος πλάκα-πλάκα πήγαινε στο ραλί. Αν θυμάστε τα περισσότερα, αν όχι τα περισσότερα, πολύ μεγάλο ποσοστό ραλί 16-βάριδων είχαν M3 καθρέφτες. Τι μαλακίες κάναμε τότε. Μόνο και μόνο για να τους βάψω στους Σαντορίνους. Μόνο και μόνο για να τους βάψω στους Σαντορίνους. Διαφωνώ. Τι, για πες. Διαφωνώ. Εάν είναι να αλλάξεις καθρέφτες σε 106, πρέπει να βάλεις καθρέφτες DTM τύπου. Ξέρεις, αυτές τι... Ήθελα να πω και εγώ τις DTM. Τα T-Cups, πώς καταλέγονται αυτά. Οι DTM οι καθρέφτες δεν πάνε σε τίποτα το οποίο δεν είναι τέρμα racing. Οτιδήποτε δεν είναι τέρμα racing. Το M3 το προτιμώ. Δεν είναι πρακτική όμως για κάθε μέρα. Οι M3 έχουν ένα κρύσταλλο σοβαρό ώστε να κάνεις δουλειά σου πρακτικά σε καθημερινά. Όταν λέμε DTM εννοούμε τους μικρούς, δεν εννοούμε. Ναι. Εντάξει. Ρε. Εκεί αρχίζεις και παίζεις σε θέματα και πρακτικά. Μην μιλάμε μόνο για το αισθητικό δηλαδή. Άγγελε, το μητρία σου στο background δεν έχει M3 καθρέφτες, ρε φίλε. Δεν έχει. Γιατί δεν είναι M3? Δεν είναι, πρέπει να είναι τρόπα. Δεν έχει καθρέφτες, περίεργος. Και είναι πιο όμορφο έτσι. Έχει. Α, προφυλακτήρα μπροστά έχει, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, τι θα κάνεις? Θα παζάρευα, καλά, επειδή ξέρω όλα τα... Νομίζω θα ήμουν καλός και στο παζάρι, δηλαδή με ένα τεσάρι θα έπαιρνα ένα καλό, ίσως κάποια αυτά που τα δίνουν 5. Τώρα, ξέρω ακριβώς τι να κοιτάξω. Ξεκινάμε από τους στόλους. Πρέπει να λέμε ότι στα σαξόραλα, όταν δεις τραβωμένο θόλο μπροστά, δεν σημαίνει ότι έχει φάει στούκα. Μπορεί να είναι από γκρουμπινή ανάρτηση. Αυτό είναι βασικό λάθος που κάνανε πολλοί. Νομίζανε ότι φουσκωμένοι θόλοι έχουν να κάνουν με καλύβες και τρακαρίσματα. Όχι. Μπορεί το αμάξι να μην έχει ούτε γρατζουνιά, να μην έχει βάψει ούτε προφυλακτήρα και να έχει φουσκωμένους στόλους. Η Λαμαρίνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν τόσο χοντρή και τόσο γερή στα ραλί. Έχει μείνει γνωστή άλλωστε η καρότσα των 106 για τη στιβαρότητά της. Μιλάμε για κάτι εκατομμύρια, πώς το λέει, νιουτόμετρα αναμύρες. Πώς το λέει ο Κίνιξεκ για τις κάρμπον στα τάψ του. Δεν ξέρει αυτός. Έχω μάθει από πολλούς ότι δεν είναι καλός. Και αυτός μαντράς, ε! Λένε ότι θα του ξεφτυλίσουνε. Μαντράς. Δεν ξέρω πόσα... Δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι... Σε νιουτόμετρα να μοίρα, ένα σαξόραλο body white κοντράρι ακόμα και το Regera το τελευταίο. Καλά, το γέσκο είναι στα ίδια περίπου, πάνω κάτω. Σε κάθε περίπτωση, θα ψινόμουν πάρα πολύ για ένα καλό παζάρι, να φτάσω μέχρι στα 4 για μια καλή καρότσα 16 βάλβιδη. Και μετά τα πράγματα είναι πολύ απλά. Σιμώτα σκούπα. Με κίτρινο κολαράκι και μαϊμού κάρμπον σιμώτα. Οι γνήσιες κάρμπον σκούπες τις κλέβουν. Μαϊμού κάρμπον λουκ σημότα με κίτρινο κολαράκι, χρωμιωμένο σωλήνα μέχρι την πεταλούδα, ταπωμένη τη μικρή εισαγωγή για τις αναθυμιάσεις του λαδιού με μικρό φιλτράκι, μίνιμι φιλτράκι για τις αναθυμιάσεις, τα οποία πρέπει να είχαν δύο παρτνάμπερ με τα φίλτρα αέρος που βάζανε στα μοντέλα τα μεζινοκίνητα. Πήγαιναν όλοι και τα βάζανε για τις αναθυμιάσεις του σαξόραλο. Όχι χρωμιωμένο σωλήνα, τενεκεδάκια Red Bull. Άποψη, τενεκεδάκια Red Bull που κόβεις μπροστά πίσω. Αυτό είναι για να βγάλεις όμως εκτός αναθυμιάσεις που λες. Σε δοχιάκι. Ναι, όχι. Του λέει να τα πείσει η τέτοια βλαμμένο φιλτράκι. Στον αέρα. Έλα, Παύλου, πεθάνες. Ένα-δύο. Έλα. Λοιπόν, σημότα. Ό,τι και να λέτε εσείς, εγώ θέλω τη σημότα μου. Και πάμε παρακατώ. Λοιπόν, με τα Denso τα YK22 ή τα 24, περνάντας αξόραλα. Ποια ήταν, Άγγελε, τα 22 ή τα 24. Δεν θυμάμαι.
Ούτε εγώ το θυμάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να είχα βάλει και τα δύο τότε. Αλλά δίνανε. Οπότε αυτά είναι σίγουρα. Α, ξέχασα. Κομψή λεπτομέρεια. Θα με το τετραχίλιαρο, ακόμα και αν ήταν σε λίγο περισσότερα χιλιόμετρα ή λίγο χιλιότερη κατάσταση, θα προτιμούσα τρίφισο ραλί. Από τη μάνα του ήταν 5-10 άλογα πάνω. Είχαν γεμίσει τον κόπτη. Ακριβώς, και προσαρμόζονταν πολύ καλά σε πρώτο στάδιο χωρίς πρόγραμμα. Κάποια είχαν εγκέφαλο Σαζέμ και κάποια είχαν εγκέφαλο Μαρέλι. Νομίζω τα τρίφισα ήταν με το Σαζέμ. Νομίζω εγώ είχα Σαζέμ και Μαρέλι είχαν τα πρώτα, τα μονόφυσα. Τα τρίφισα με σκέτη σκούπα εξάτμιση, χωρίς πρόγραμμα, πέραν τον πάτο τους. Προσαρμόζονταν πολύ καλά στην αυξημένη ροή αέρα. Εξάτμιση, το budget, όχι, δε. Καταλήθηκε πίσω. Group Ni, καταλήθηκε πίσω. Τα σαξόρελα θέλανε δίχαλο, είχαν πολύ καλό μαμάχτα πόδι. Αν με παίρνει, Άγγελε. Σε παίρνει. Μπράβο, ρε Άγγελε, σε ευχαριστώ, ρε Άγγελε. Από δίχαλο θα κάνουμε καλές τιμές για το περιοδικό, γι' αυτό θα μου βγαίνει. Okay. Ωραία. Αυτά από μοτέρ. 140-145 στρόφαλο δυναμόμετρο είναι αυτά. Μπουζάκια, καλή σκούπα και μια ελεύθερη εξάτμιση. Γκρουμπινί. Στήσιμο. Και μετά ξεκινάει το μεγάλο πανηγύρι με την ανάρτηση στα σαξόρα. Αλλά έχεις πολλές επιλογές, οι οποίες είναι ίδιες με το AX. Οι τύποι είχαν ίδια part number για τις επιλογές. Αφού είναι ίδια καρότσα, θα μου πεις ότι είχαν δίνανε για το Strohna X, δίνανε και για τα σαξόρα. Αλλά... είχα κάνει το λάθος και είχα πάει σε σκληρά, η Ελλάδα δεν δούλευε. Οπότε αν πούμε ότι μένουμε Ελλάδα... είχα καταλήξει στο ότι δεν θα το χαμήλωνα καν. Δούλευαν πολύ καλά τα Bilstein, όχι τα γκρουπνί, τα είχα δοκιμάσει και τα γκρουπνί, τα Sprint νομίζω ήταν, όχι τα γκρουπνί, με μαμά ελαττήρια και χωρίς κούρδισμα στις ράδους στρέψεις πίσω. Χωρίς κούρδισμα είσαι φλόρος. Ο κόλος πρέπει να είναι πιο ψηλά στις αξόραλα για να στρίψουν σωστά όπως πρέπει με το πλάι. Και όλοι κάνανε το λάθος και τα φέρνανε flat μπροστά πίσω. Μόνο σαύρα. Τις ίδιες μαλακίες έκανα και εγώ και το μετάνιωσα μετά. Μόνο σαυρέ. Χάνεις, ακόμα και αν κερδίζεις σε απόλυτη πρόσφυση, το παιχνιδιάρικο, το πισωκίνητο, τον κόλλο το χάνεις. Δεν θα κούρδιζα καθόλου πίσω. Πιο σκληρό αμορτισέρ με μαμά ελαττήρια μπροστά, παιδιά. Sorry για το θέλω για το δρόμο. Δεν θέλω να το για μέγαρα. Το θέλω για δρόμο. Τι άλλο. Άντε, με παίρνει λίγο καμιά δισκόβλακα και ένα τακάκι, αυτά. Ωραία, φτάνει. Βαρεθήκαμε. Γιατί βαρεθήκατε, ρε, για σαξόρελα μιλάμε, είναι 2020, δηλαδή για το Θεό, σοβαρευτείτε. Γιατί ό,τι θα μπορούσε να έχεις πει σε δύο λεπτά, το έχεις κάνει 20. Ναι, ρε φίλε, αναπολούσα στο μυαλό μου τις τα παιδικά μου χρόνια. Αφού έφαγε πόσο χρόνο για τους καθρέφτες. Μαλάκα, ξέρεις πόσο χαρτιρίκια έχω φάει μέχρι να βρω τη σωστή ανάτηση. Έλα, James. Πάμε, τελείωσε. Παύλου. Εγώ θα μείνω στην ίδια φιλοσοφία με τον Βασίλη και τον Γιώργο. Βέβαια, δεν θα μιλήσω τόσο πολύ. Θα ξεκινήσεις με ένα χοντάκι, εννοείται, και ψάχνεις για EEF ή EG. Μη δώσεις παραπάνω από 2,5 χιλιάρικα. Σε καμία περίπτωση. Βλέπω ότι κάτι τώρα EG θέλουν να τα πουλήσουν 6 χιλιάρικα. Όχι. Περίμενε. Δεν θα έπαιρνες CRX. Ναι, αλλά αυτά έχουν πάει 6, 7 και 8. Πλάκα κάνεις. Και αν τα βρεις σε καλή κάτηση. Πλάκα κάνεις. Να μην είναι τσιγκανιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. EF, EG, ό,τι να είναι. Είχε πιο καλή καρόσα μου το EG. Να είναι διαφορετικά χρώματα το αυτοκίνητο, να είναι ό,τι να είναι. Δεν συνοιάζει. Δίνεις 2 ευρώ για ένα κατσαβίδι Philips, δίνεις άλλα 2 ευρώ για ένα δεκαράκι κλειδί, αγοράζεις το manual, το service manual, το καλό, ποια ήταν της Haynes, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η εταιρεία. Τα περισσότερα. Λοιπόν, μπράβο, ναι. Και ξεκινάμε. Ξυλώνεις τα πάντα πέρα από το ταμπλό,
Τα πάντα όλα. Πέταμα, χαλί, καθίσματα, όλα έξω. Γιατί σίγουρα κάποιος θα έχει κάνει μια βλακία εκεί μέσα. Τέλος πάντων, δεν συζητά. Και μετά αρχίζεις με το δεκαράκι και το Philips και το manual βοηθό και μπορείς να λύσεις σχεδόν το μισό αυτοκίνητο για να το κάνεις ό,τι θέλεις. Βγάλε το power steering, βγάλε air condition αν έχει και πάμε. Μετά. Να σου πω, συγγνώμη, τις εργατόρες αυτές τις χρόνες στον εαυτό σου, έτσι θα τα κάνεις μόνος σου αυτά. Μιλάμε για χοντάκι, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι γερμανικό το οποίο θέλεις PhD για να λύσεις κάτι. Είπαμε, θέλεις ένα Philips και ένα δεκαράκι. Τέλος. Το μισό αυτοκίνητο το έχεις λύσει. Βέβαια, αλλά όσο αυτό λοιπόν, γεννάνε, οι εργατόρες είναι εργατόρες, θέλω να πω. Εντάξει, τις κάνεις μόνος σου. Okay. Γι' αυτό υπάρχουν οι Κυριακές. Τι, δεν κατάλαβα. Μην είσαι φλόρος. Άιντε. Λοιπόν, ξεκινάς, ξυλώνεις και αρχίζεις. Λάστιχα. Εκεί είναι το number one. Semi-slick, ό,τι καλύτερο μπορείς να βάλεις. Μια ζαντούλα του 5-6 εκατοστάρικα, ανάρτηση 5-6 εκατοστάρικα και μετά ό,τι οι ρέστα μένουν το βάζεις για κάθισμα, τιμόνι. Τι ανάρτηση 5-6 εκατοστάρικα. Τι άλλο γουστάρεις. Έχει BC, Tain έχει από 540. Ναι, οι οποίες δεν κάνουν πολλά πράγματα, απλά χαμηλώνουν. Δεν okay. Είναι η τρίτα Advanced έχει 5,5-6. Λοιπόν, μιλάμε για αυτοκίνητο που καταρχάς, άμα βρεις ένα φθηνό EF, μιλάς για 75 άλογα από 1200 ή 1300 μοτέρ. Πού θα το χρησιμοποιείς αυτό το αυτοκίνητο? Περίμενα να ρωτήσω κάτι. Δεν ξεκινάς με VTI. Περίμενα. Εγώ νομίζω ότι ξεκινάς με... Α, okay. Όχι. Θέλω fun to drive, έτσι, δάσκαλος, ότι το πατάς τέρμα, ό,τι λίγα άλογα έχει, να μάθεις να στρίβεις, γραμμές, έχει απεριόριστες λύσεις για την ανάρτηση. Θέλεις μπάρες, αντιστρεπτικές, αναρτήσεις από 300 ευρώ μέχρι 3.000. The sky is the limit. Όπου θέλεις βάζεις τα λεφτά σου. Αλλά ξεκινάς με μια βασούλα. Α, sorry. Βάλε τουλάχιστον ένα 5 με χιλιάρικο για ένα roll cage, γιατί αυτό το αμάξι δεν είναι να στουκάρεις. Λοιπόν, περίμενε. Οπότε, πώς θα είπες για το αρχικό αυτοκίνητο? Λοιπόν, από 1500 μέχρι 2,5 maximum. Maximum. Ας πούμε δύο. Ας πούμε δύο. Ωραία. Δύο. Ένα χιλιάρικο για ένα roll cage. Όλα τα δεσίματα, ναι. Ό,τι βάλει ο καθένας. Ναι. Ωραία. Τρία. Και μπορεί και παραπάνω. Οι απεριόριστες λύσεις. Και μετά, άλλα τέσσερα θα πάνε σε λάστιχα. Φρένα. Λάστιχα, εφόσον μίλεις για σημισλίκη, είσαι κοντά στο χιλιάρικο. Για καλό χιλιάρικο. Και πάλι σου περισσεύει το budget. Το θέμα είναι ανάρτηση, λάστιχα, αυτό και φρένα. Ένα VTI και πόσο παραπάνω θα πήγαινε? Ένα VTEC, VTI, οτιδήποτε. Τώρα αρχίζουν και ανεβαίνουν σε αυτές τις κατηγορίες. Από 3,5 μέχρι 8. Ας το διάλο. Εγώ θα ξεκίναγα πάνω σε μόνο VTI, να πω την αλήθεια, σε τέτοιο κόνσεπτ. Όχι. Πόσο γιατί να μην ξεκινήσεις με ένα master speed, ας πούμε, στο Miata. Καλύτερα να ξεκινήσεις με λίγα άλογα, να μάθεις το αυτοκίνητο, όπως λέει και ο Βασίλης δάσκαλος. Άγγελε, με VTI είπες. Ναι. Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει, σιγά τα 160 προς το κίνητα, ομαλά άλογα. Εντάξει. Γιατί τρελαίνεστε. Σιγά. Όχι, απλά είναι η τιμή πλέον. Ναι, πόσο πιο πάνω, αν εσύ αυτό που λες, James, ξεκινάει, ξέρω εγώ, από 2-2,5 χιλιάρικα, ένα απλό 1.300-1.400, απλό τελείως. Κοίτα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν EF Civic, 1.200 κυβικά. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Κάποιος προσπαθεί να το πουλήσει για 3 και 4 χιλιάρικα. Sorry, όχι. Θα με τρελάνετε, NIG σε OK κατάσταση. Πώς έχει ένα ESI... Ωραία. Εγώ νόμιζα ότι στο budget θα έχεις και EG ESI μέσα, ρε. Ένα ήταν ESI... τα EG πώς που παίζουν? Ναι, σου λέω, το άκουσα. 6 χιλιάρικα. VTI. Καλή κατάσταση ESI. ESI 6 χιλιάρικα. Ναι. Είναι τρελή άνθρωποι, ρε. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, εδώ στην Ελλάδα.
Γι' αυτό σας λέω, βρείτε ένα χρέπι το οποίο να, μην είναι, να είναι ατρακάριστο και ας είναι σε χάλια κατάσταση. Μια μετατροπή. Δεν σε νοιάζει η εμφάνιση. Μια μετατροπή πόσο λεφτά παίρνει? Αυτό είναι παίρνει ανάλογο το πτέρα, ανάλογο το μηχανικό. Ε? Δεν ακριβεί πλέον τα V16. Παίζουν μοτέρ σασμάν πλεξούδα εγκέφαλο γύρω στο χιλιάρικο μαζί με σασμάν. Δηλαδή με περαστικά και... όχι, πολλά λες, πάρα πολλά λες. 1,5. Πολλά λες. Ωραία, δηλαδή άμα βρεις κάτι με 2, το κάνεις VTI ουσιαστικά, το κάνεις με 3,5. Και αυτό γίνεται, βεβαίως. Και μετά... Απλά θέλω να... Αλλά είναι αυτοκίνητο, το οποίο δεν θα είναι όμορφο, δεν θα είναι χλίδα, είναι απλά να παίξεις. Εντάξει, είναι τι γουστάρει ο καθένας. Αν μάθεις να παίζεις, εγώ το είπα, γιατί έτσι το έχω στο μυαλό, ότι να είναι να παίζεις. Και εγώ αυτό το ίδιο έχω. Έτσι, θυμάμαι, είχα ένα φίλο στην Αμερική που είχε πάρει ένα EF ακριβώς, roll cage, semi-slick, 1300 κυβικά το 80, μότερα, δεν θυμάμαι, καρμπιρατέρ και όλα. Και δεν σταμάτηκε πουθενά. Στις στροφές δεν έβγαζε γκάζι. Δεν είχε δύναμη, αλλά ήταν από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που έχω οδηγήσει. Ωραία, τα CRX της γενιάς των EF, τα κλασικά τα CRX, τα VTI, πού παίζουν στην Ελλάδα? Ναι, πού παίζουν ακριβά. 6, 7, 8, ανάλογα. Τι λες, αμάνα. Άστο. Και άσε που έχουν βελτιώσεις που δεν θες. Κυρίως το look. Καλά, τώρα στο look, εντάξει. Όλα αυτά επαναφέρονται, δεν συνέβη. Κοίτα, άμα θέλεις να το κάνεις πάλι... κοντά μαμά, είναι πολλά λεφτά όμως, ξέρεις, να ψάχνεις για φανάρια, για φτερά, για να φέρεις... Άμα δεν σε νοιάζει το look, okay. Άμα δεν σε νοιάζει το look. Αλλά πάλι... Αλλά έχει πάει σε κάνα body kit που το έχει κάνει, μην πούμε... Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Άμα μου λες για 6 χιλιάρια, είναι πολλά λεφτά. Τι λες τώρα? Γι' αυτό λέω. Χρέπει μομπίλ και ειδικά καλή ευκαιρία είναι τα IG, τα τετράπορτα. Που δεν έχουν ιδιαίτερο βάρος. Τα EG, τα τετράπορτα, τα VTI είναι πολύ ωραία αυτοκίνητο. Πόσο έχουν αυτά? Αυτό δεν το κοίταξα, αλλά πρέπει και αυτά να είναι στα 4 με 5. Ωραία, ωραία. Καλή βάση αυτή, ρε εσύ. Άμα βρεις, έτσι, και άμα βρεις. Αλλά η SI βρίσκεις αβέρτα. Τίποτα, ουσιαστικά η μετατροπή... 120 είναι... διάλογα είναι το... 120... Ναι, 120 διάλογα είναι το ESI. Ουσιαστικά είναι μετατροπή, είναι όλη υπόθεση, τίποτα άλλο. Παιδιά, και τα 125 φτάνουν οι αναδιασκεδάσεις. Τι λέμε τώρα. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Το ESI... Δώσε έμφαση στο στήσιμο. Αν θυμάμαι καλά, η διαφορά ήταν στον κεντροφόρο εξαγωγής. Έτσι. Το ESI είχε VTEC μόνο στον εισαγωγή, ενώ το VTI είχε εισαγωγή και εξαγωγή. Εισαγωγή. Αυτό λέω. Μπράβο, εισαγωγή. Το ESI είχε μόνο εισαγωγή. Είναι... Μόνο είναι κεντροφόρο. Και είχε και άλλη πολλαπλή εισαγωγή. Είχε άλλο πλένο το VTI. Όχι μόνο αυτό. Ένα άλλο μπλοκ, ένα άλλο τα πάντα. Δεν είναι καμία σχέση το 1600 το ESI με το VTI. Ναι, είχαν πολλές διαφορές. Okay, είναι άλλο μοντέρ, είναι άλλο μοντέρ. Το αν είναι D-series, το άλλο είναι B-series. Καμία σχέση. Είπε και ο Παπατζήμ, τώρα άγγελε. Λοιπόν, εγώ σίγουρα μια επιλογή που θα έκανα, απλά δεν ξέρω αν μπορώ να το προτείνω στον κόσμο, γιατί είναι και λίγο παράνομη, έτσι όπως είναι τα δεδομένα της Ελλάδος. Ο τύπος ξεκινάει πριν καν πει παράνομα. Προχώρα. Παράνομος δεν είναι το tuning match. Λοιπόν, όπως βλέπετε από πίσω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο BMW Y36. Και είναι το μία οποίο το έχουν κόψει στη μέση. Το έχουν κόψει στη μέση. Είναι μια τρομερή λύση για να φτιάξει ένα μάξι low budget που να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ένα δίπορτο κουπέ, ξεκινάμε με κουπέ δίπορτο, γιατί τα τετράπορτα, εντάξει, δεν αξίζουν πολλά και το, εντάξει, μπορεί κάποιος να το θέλει, και το compact, επειδή ήταν τελείως άλλο σασί, ήταν πίσω Y30, είναι πολύ οτσκουλιά και δεν είναι τόσο ικανό αυτοκίνητο, θες πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, έτσι έχει πολύ καλύτερη ανάρτηση. Ξεκινάς με ένα 316, 318, ό,τι να είναι, απλά να είναι σχετικά καλή καρότσα, γιατί τώρα μιλάμε. Οι περισσότεροι έχουμε πει πολύ παλιά αυτοκίνητα. Μιλάμε αυτοκίνητο του 91 με 96, ξέρω εγώ, πες, περίπου να βρεις. Οπότε είσαι 20 πλάς χρόνια, οπότε πρέπει να βρεις κάτι καλό από καρότσα. Γιατί και θέματα έχουν λίγο και ανοίγουν με τις σκληρές αναρτήσεις και στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να προσέξεις μια καρότσα. Αν πούμε ότι παίρνεις μια καλούτσικη καρότσα 316-318 με
γύρω στα 2-2,5 χιλιάρικα, εκεί παίζουν. Έτσι, μπορείς να βρεις εύκολα ένα 325, ένα 328 μοτέρ, ένα Mi 50, ένα Mi 52 εξακύλινδρο, που είναι πολύ αξιόπιστα και δεν έχουν τρελή δύναμη, έτσι, αλλά παίζουν γύρω στα 190 με 200 άλογα εργοστασιακά με ένα-δύο πραγματάκια. Οπότε ξεκινάς με 2,5 χιλιάρικα να πάρεις το αυτοκίνητο, μια μετατροπή μοτέρ σε σμα πλεξούδα εγκέφαλο σε εξακύλινδρο 25-28 έχει γύρω στο 1,5 χιλιάρικο. Άρα, δεν, έχει νόημα, δεν έχει νόημα να πας σε 318 IS, αφού το άλλο θα αλλάξει μοτέρ, έτσι. Όχι, οπότε όχι. Ξεκινάς με καρότσα κουπέ 316, σωστά. Το πιο καλό είναι να ξεκινήσεις με 316, έτσι. Σου λέω, παίρνεις 2,5 χιλιάρικα περίπου το αυτοκίνητο, μάλλον 1,5 έχεις κάνει πλήρη μετατροπή μαζί με σασμάν, έτσι, γιατί είχαν διαφορετικό. Συνήθως μπορείς να βρεις άκρα, φρένα και τέτοια, αλλά μην το πάμε, γιατί μπορείς να τα κάνεις και μετά. Σίγουρα θα θελήσεις, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, το να βρεις γέφυρα πίσω, M ή κάτι τέτοιο για να βάλεις μπλοκέ, γιατί δεν είναι πλέον δισεύρετα. Αλλά πόσο ακόμα συχνά, και λέω, πόσο συχνά σε σταματάνε οι μπάτσοι και ανοίγουν καπό? Με τα BMW αρκετά συχνά. Είναι νομίζω τρόμο. Κοίτα, η λύση υπάρχει. Αυτό είναι το κακό, από το τετρακύλινδρο στο εξακύλινδρο, φαίνεται. Ισχύει. Η λύση είναι να το έχεις δηλωμένο δίλητρο. Για να είσαι εξακύλινδρος. Που οπτικά η διαφορά δεν υπάρχει καμία, και να είσαι 25-28. Είναι ο μόνος τρόπος να είσαι λίγο νόμιμος. Γιατί η αλήθεια, γι' αυτό είπα ότι δεν μπορώ να το προτείνω, είναι τρομερή λύση, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι, τώρα μην λέμε μαλακίες και μας βλέπει και τόσος κόσμος, δεν μπορώ να προτείνω κάτι το οποίο είναι τόσο παράνομο. Αν θέλετε να κάνετε τέτοια λύση που είναι πολύ ικανό αυτοκίνητο, θα συνεχίσω με το τι πράγματα μπορείς να κάνεις. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το έχεις δηλωμένο δίλητρο και να είναι 25-28. Για μητρία δεν φτάνει το budget, έτσι. Για λοιπόν, V10, πόσο εύκολα μπαίνει? Πόσο φτηνά το βρίσκεις? Πόσο φτηνά το βρίσκεις? Καλά, πάνω αυτά 30 χιλιάρικα. Παιδιά, σε ψεύρο 36 μπαίνουν τα πάντα. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να βάλεις M70 από 850. Σε αυτοκίνητο που βγαίνει με μεγάλο εξακύλυντρο σειρά, χωράει τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαστε 2,5 αγορά, είμαστε 1,5 πλάς μετατροπή, είσαι γύρω στα 4 και σου μένει να βάλεις μια καλή ανάρτηση, μια Meister, μια BC, μια KV, παίζεις γύρω στα 700-1000 ευρώ, κάπου εκεί. Θες φρένα οπωσδήποτε, γιατί τα BMW έχουν σκουπίδια φρένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ακόμα και το Mi3 από τη μάνα του για τον Μπέουλε ήταν, ρε. Δεν υπάρχει, μέχρι E92, από εκεί και μετά, όλα τα BMW είναι σκουπίδια τα φρένα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κανονικά θες και να κρατήσεις ένα budget γερό, ένα χιλιάρικο, δηλαδή θα το κράταγα γι' αυτό, για ένα τετραπίστωνο κοιτάκι μπροστινό, φτάνει το budget, έτσι. Και μετά ένα ζωντολάστιχο για να χωράει και τα φρένα. Άγγελε, συγγνώμη, πριν θίξα τα φρένα, να κάνω λίγο φωνσό για τα φρένα των BMW εκείνης της γενιάς. Για κάνω. Ρε Γιώργο, τι είναι αυτά τα μονοπίστωνα τότε, σε μητρία, αυτά. Μονοπίστωνα, ρε! Πάνε και βάζουν τετραπίστωνα με κάτι τσιμπουκόφωνα τόσο μικρά. Ένα λαμποντήρι, μαλάκες, με τα μονοπίστωνά σας. Συνέχισε. Αυτό το λέει ο Παύλο με τη δαγκάνα του Λέψον 46, που η αλήθεια ήταν μονοπίστωνη, αλλά το έλεγε ο Φωνσό, μαλάκα με ένα έμβολο σαν το ποτήρι, έλεγε. Λοιπόν, ρε Γιώργο, γιατί έχουν μονοπίστωνα? Γιατί έχουν μονοπίστωνα τα μπουρδέλα? Είσαι μαλάκας! Λοιπόν, οπότε είσαι σε αυτό το budget, σε αυτά τα λεφτά. Αλλά όπως είπα, επειδή δεν μπορώ να το προτείνω, θα προτείνω κάτι που είναι και full νόμιμο. Ενώ γίνεται πολύ ωραίο, έτσι, γιατί έχεις ένα αυτοκίνητο, να πούμε κάτι, το Y36 ήταν πολύ καλό από καρότσα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κατά 80% ίδιο με το Y46, πολύ πιο σύγχρονο αυτοκίνητο σε σασί, ανάρτηση, αρθρώσεις και τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχει και το βάρος. Είναι τουλάχιστον 100 κιλά κάτω από τα Y46, γι' αυτό έχουν γίνει και πολύ δημοφιλή σαν track tool, ring tool και χαζομάρες τέτοια σε πίστες. Δηλαδή, εύκολα μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο γύρω στα 1300 κιλά και γύρω στα 210-230 άλογα, με πολύ αξιοπιστία, και στο budget που λέμε, είναι με ζαντολάστιχα, με σέμι, με φρένα, απλό τετραπίστωνο και με ανάρτηση, μέχρι εκεί, έτσι. Και με ένα πρώτο στάδιο στα εξακύλινδρα. Άλλη πολύ ωραία λύση που δεν είσαι παράνομος, έτσι θα πω, παρόμοιο με αυτό που είπαν τα παιδιά, να μην έχεις πολύ γκάζι για να πηγαίνεις αφρενάριστος, είναι τα Swift και τα Swift Sport.
που παίζουν γύρω στα 4 με 5.000, όχι παραπάνω, δηλαδή βρίσκεις αρκετά. 125, ε! 125, από το 0,5 και μετά βγαίνανε περίπου κάπου εκεί. Έτσι, έχεις ένα 1.600, δηλαδή είναι το σύγχρονο ραλί, αν το πούμε έτσι. 1.600-125 άλογα και γύρω 4-4.500 βρίσκεις αρκετά αυτοκίνητα. Σου μένουν περίπου άλλα 2.500 να κάνεις ένα πρώτο στάδιο τυπικό, έτσι να έχεις τον ήχο σου. Έχεις Swift, έχεις Swift και μας έχεις πέσει τα νευρά. Δεν έχω πει τίποτα. Δεν έχω πει τίποτα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία λύση τα Swift. Είναι γυναίκες, by the way, δεν είναι δικό μου. Ναι, να έχεις μία λύση, ρε παιδί μου, αυτό που να πηγαίνεις να το ξεζουμίζεις από γκάζι, βάζεις ένα καλό δίσκο, ένα τακάκι, μια καλή ανάρτηση, φτάνουν τα λεφτά μέχρι εκεί, έτσι, δηλαδή 4-4. Η ανάρτηση νομίζω είναι αρκετά καλή. Ναι, σφιχτούλη είναι τα μάξι, έτσι, αλήθεια είναι σφιχτό, αλλά φτάνουν είναι τα λεφτά. Δε... Να σας πω, και... ο Άγγελος είπε και run rap, πρέπει να πούμε και οι υπόλοιποι run rap, άμα είναι έτσι. Δεν παίζω. Εντάξει, παρακάτω το κάνουμε. Γιατί εγώ θα... είπα, ναι. Εγώ είπα και runner up. Οπότε αυτά τα δύο τα επέλεγα. Οπότε πάμε από την αρχή για τα runner up. Μιλάγαμε για πάντως, runner παιδιά, up. Ναι, θέλω να πω ότι πάντως οι επιλογές μας μου αρέσουν όλες. Όλων σας. Δηλαδή και το MX5 είναι classic και το Y36 πλέον έχει αρχίσει και γίνεται και αυτή η καλτιά όπως η Y30. Και το ραλί είναι ραλί. Είναι από τα πιο ικανά μικρά αυτοκίνητα ever. Ξέρετε τι, έχετε δει ότι δεν έχουμε πάει τα άλογα, κόντρες, να περνάω τον άλλον, 300 άλογα και τέτοια. Έχουμε πάει για να το παίξεις ευθυάκιας με 7.000, πρέπει να πας σε κάτι πολύ παλιό. Και να τι λες, ένα. Είναι πολύ εύκολο. Παίρνεις 20 VT, ό,τι θες. Α, κάτσε, τα Ibiza πόσο έχουν, τα πρώτα τα Ibiza, ε. Τα 20 VT αυτή τη γενιά, το 2001-2002 αυτά, 2.500. Λοιπόν, ναι. Και με 5.000 το κάνεις 350 για πλάκα. Έχουν πέσει πολύ αυτά, ε. Τι είναι 350. Τι 350. Δεν σου λέω ότι θα περνάς όλο τον κόσμο, αλλά θα έχεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Δηλαδή, είναι εύκολο με τα 20 βάλβιδα, ειδικά. Εντάξει, με άλλα, τα Corsa OPC είναι ακριβά. Τα Corsa ZT είναι ακριβά. Πρόσεξε. Θα έχεις ένα αυτοκίνητο 7.000 σύνολο με τη βελτίωση, θα πετυχαίνεις GR Yaris στο δρόμο και θα το τρυπάς. Θα το ψωλιάζεις. Παρεμπιπτόντος, όπα, γίνανε σωστές μετρήσεις σε στεγνό, μαλάκες μου. 13.3 με 166 έξοδο. Το αυτοκίνητο πηγαίνει σαν... Το αυτοκίνητο πάει σαν μαμά Evo 9, το τσιπωμένο δημοσιογραφικό. 13.3 με 166 έξοδο μαμά. Τώρα που είπες για Evo 9 και για τέτοια, γελούσα, γιατί άμα κάτσες και δεις βιντεάκια για GR Yaris, όλοι όσοι το οδήγησαν, ένα από τα πράγματα που λένε, όλα τα μεγάλα κεφάλια, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, είναι το πόσο το αυτοκίνητο είναι snappy, είναι γυρνάει εύκολα, επειδή έχει μικρές διαστάσεις, έχει μικρό μεταξόνιο. Μεταξόνιο, ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι. Το μεταξόνιο του GR Yaris, το ξέρεις ότι είναι μεγαλύτερο από του Evo 6 του Tommy Mäkinen. Έλα, ρε. Το μεταξόνιο είναι του μεγαλύτερο GR από Yaris... τα Subaru, τα 2-4, από τα STI. Δηλαδή, λένε την ηλικιότητα ότι το αυτοκίνητο είναι μικρό και αυτό και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και μπορεί να σε πιάσει στον ύπνο και τέτοια. Και είναι σαν να βγει κάποιος και να πει το Tommy Mäkinen το Evo 6, όπου μιλάμε είναι πολύ φναπή γιατί είναι μικρό του μεταξόνιο. Αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Το GR Yaris έχει μεγαλύτερο μεταξόνιο, έχει μεγαλύτερο μεταξόνιο από Evo 6. Από Evo 6 και από STI του 2.4. Αυτό δεν το περίμενα να το πει. Θα σου πω ακριβώς τα νούμερα. Είναι 2.560 το GR Yaris, 2.510 το Evo 6. 2.560, μακρύ μαλάκα. Αυτό, και ακούσα από όλους τους δημοσιογράφους τα τραγικά και τα αστεία πόσο το αυτοκίνητο μπορεί να τεταριάσει. Ότι πρέπει να είναι πιο μακρύ από Silvia S14.
Καλά, εγώ ήμουν τόσο σίγουρος που δεν το είχα τσεκάρει έτσι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το έχω οδηγήσει ακόμα, αλλά λέγω ότι έχει μικρό μεταξόνι. Τι λες τώρα. Τα Evo τα 9 είναι το μεταξόνι, είναι 2,620-2,630 εκεί πέρα. Η διαφορά του είναι τυποτένια. Κάτσε, τα Evo 6 με τα Evo 9, πούμε, τι διαφορά έχουν στο μεταξόνι. Έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Λίγο μεγαλύτερα. Είναι, το ένα είναι 2,510, το άλλο είναι 2,620. Τέτοια φάση. Και το Γιάρης πόσο είναι. 2,560. Είναι ανάμεσα σε Evo 6 και Evo 8. Είναι ανάμεσα σε Evo 6 και Evo 7. Είναι δύο καρότσες, ρε παιδί μου, ναι. 4-6 και 7-9. Τότε δεν θα είναι τόσο snappy, δεν θα είναι τόσο απότομο. Μα δεν είναι τόσο απότομο, απλά όλοι είναι φαντασιόπληκτοι. Οδηγάνε και δεν καταλαβαίνουν τι οδηγάνε. Δηλαδή, οι τύποι το οδηγάνε και σου λένε «Πόπο, μιλάμε το αυτοκίνητο, τετακιάζει για την πλάκα του, γιατί είναι πολύ μικρό». Ακούω εγώ είδα ένα βίντεο που πήγαινε τριφταριστό και λέγανε τι ωραίο που είναι και τέτοια. Δεν θυμάμαι βέβαια που το είδα. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο Βασίλης. Κάποιοι έξω που το έχουν οδηγήσει, γνωστοί, μη λέμε ονόματα, έχουν πει για κοντό μεταξόνιο. Έχουν πει για κοντό μεταξόνιο. Για μεγάλο ονόματα σου λέω. Είναι τραγικό, ρε. Είναι, εντάξει, ό,τι και να. Δυστυχώς το έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο κακό στην αυτοκίνηση το έχουν κάνει δημοσιογράφοι. Αυτό είναι νόμο. Αυτοί οι αλήτες. Αυτοί οι αλήτες. Οπότε πάμε παρακάτω τώρα. Επειδή αναφέρθηκε, ας πω το runner-up μου. Λοιπόν, εγώ έχω για runner-up το CZT, αλλά ακούτε να δείτε τι γίνεται. Παίρνεις με 6.000 καλό, οπότε φεύγει ένα εξάρι και ο Άγγελος θα γελάσει τώρα που ήταν στην Power Chips. Με το χιλιάρικο που μένει, παίρνω Χωάνι Blitz και παίρνω 60 άλογα στο δυναμόμετρο. Και δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όχι, 300 άλογα. 60 ρε, παίρνε. Όχι, ρε. Ρε, το θυμάμαι, σαν τώρα. Έπαιρνε 60 άλογα. 18 άλογα έπαιρνε. Το έχουμε 3-10 σε ζετέ. Ρε, ανέβαζε πίεση. Δεν θυμάσαι που είχε γίνει. Αν παίρνε 18, δεν θα είχε γίνει τόσο χαμό. Το πράγμα ανέβαζε πίεση με τη Χωάνη. Είσαι μαλάκας με μια Χωάνη, τότε έπαιρνε 18 άλογα, δεν είναι πολύ. Όχι, δεν είναι πολύ. Έπαιρνε παραπάνω από 18. Γιατί θυμάμαι εγώ 60. Ότι είναι, μήπως είναι στο R8 το V10, το 5-2, άμα έβαζες δύο Χωάνες, να. Μαλάκες, δεν έχω εδώ το αρχείο μου. Δεν έπαιρνε 18 άλογα. 18 άλογα. Μαλάκα είναι πολύ. Τώρα μιλάς από 150 άλογα να πας 170 με μια Χωάνη. Ναι, μαλάκα, είχε γίνει χαμός στα φόρουμ τότε. Άμα είχε γίνει πριν 18 άλογα, το θυμάμαι ότι ξύναμε το κεφάλι μας και λέγαμε πώς γίνεται να παίρνει από Χωάνη. Και είχαν βρει ότι αυτή η μαλακία με κάποιο τρόπο, με κάποια δικλίδα στον εγκέφαλο, ανέβαζε πίεση σοβαρή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θα το ψάξω μετά. Δεν είναι πριν 18 ώρε. Εγώ το μόνο που θυμάμαι, γιατί το είδα, ήταν τα. Σε Viper δεύτερη γενιά, μόνο από φιλτροχωάνες, 45 με 50 άλογα. Μόνο φιλτροχωάνες. Το είδα και έπαθα ζημιά. Έλεγα δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα κυβικά, ρε, εσύ, όταν έχεις 8 λίτρα. Απλά είναι ότι και πάλι δεν περιμένεις ότι η εισαγωγή του θα είναι τόσο πνιγμένη. Που η φιλτροχωάνη, ας πούμε, θα σου δώσει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι κλασικό κόλπο των Αμερικάνων. Ναι, βασικό. Τα Αμερικανάκια σε αυτό είτε απλά δεν νοιάζονταν ιδιαίτερα, είτε το κάνανε επίτηδες, δεν ξέρω. Γενικώς το R&D της, των Αμερικάνων είναι λίγο τεμπέλικο, οπότε δεν πάνε να το στύψουνε. Ναι. Οπότε μετά το aftermarket απλά παίζει μπάλα, γερή. Αυτό, δηλαδή... είναι ότι είχαν το aftermarket που είναι πολύ δυνατό στην Αμερική. Πάρα πολύ δυνατό. Εγώ στα 7.000 δεν έχω να πω κάτι άλλο, δηλαδή ότι για άλλον άλλο, δηλαδή το CZT που λέει ο Παύλου, είναι σε φάση που εμένα αυτό το αυτοκινητάκι ενώ μ' άρεσε, έχω κάνει ταξίδια με αυτό το αυτοκίνητο και τέτοια, ενώ μ' άρεσε λίγο, με χαλούσε ότι δεν έβγαινε το ESP. Δεν έβγαινε το ESP, με χτυπήσε στα νεύρα, στον εγκέφαλο μου, την κάρφωνε. Δεν έβγαινε ούτε στο κλειστό, Το θυμάμαι για το κάμπριο αυτό, αλλά δεν θυμάμαι για το κλειστό, ούτε στο κλειστό έβγαινε. Δεν έβγαινε. Έχω κάνει ταξίδια, ήθελα να το λιώσω, είχα όρεξη και δεν. Εμένα αυτό το αμάξι μου άρεσε, έχει πολύ ωραίο μοτέρ. Έτσι, ναι. Σαν από το κινητάκι είχε πλάκα, το τιμόνι του δεν τρελόμουν. Όχι, δεν έχει. Αλλά ιδίως στο facelift, που έμοιαζε λίγο με Evo 10, λίγο, σαν junior Evo 10 το θυμάστε. Εντάξει, και πριν το facelift ήταν όμορφο, αλλά στο facelift που έμοιαζε λίγο με Evo 10 το γενικό, το στυλάκι το ευρύτερο, ήταν ωραίο. Απλά, ναι, okay. Δεν είχε κάτι στρεψηματικό, δεν είχε κάτι... Ναι. Ήταν πολύ καλό το μοτέρ του όμως. Πολύ ωραίο.
Έτσι, το εσωτερικό ήταν λίγο τσιμπλουμπλίγο νεανικό και τέτοια. Ναι, αλλά ήταν και λίγο ψεύτικο. Ναι. Μην τσουμπήσει. Το εσωτερικό δεν ξεχνιέται με τίποτα. Κάτι άσπρη διακόπτες διαφανής. Θυμάστε κάτι άσπρη. Που ήσουν σίγουρος ότι το βράδυ φωσφορίζανε. Ήταν σαν κάτι παιχνίδι Ghost Castle που είχαμε, θυμάστε. Ναι, αλλά όταν έχεις νεανικό κοινό, αυτά μετράνε. Δηλαδή τώρα, για μένα τα κόρσα OPC, το εσωτερικό τους, ήταν από τα πιο ωραία εσωτερικά, γιατί ήξεραν σε τι κοινό να χτυπήσουν. Σου έλεγε για το κοινό, για αυτό που θα τα αγοράσει, το εσωτερικό αυτό μετράει, είναι ωραίο. Γενικά το κόρσα το OPC ήταν επιτυχημένο, γιατί ήταν τα μάξ του Κάγκουρα. Με καθίσματα. Όχι, και το δεν body το βάζω στο αμάξι του Κάγκουρα. Δεν μου άρεσε. Δεν το λέω υποτιμητικά, ενώ έπαιρνε σε αμάξι που είχε body kit, 17 ρες, bucket, καθίσματα, ρεκάρο. Εξάσπιση στη μέση. Εξάσπιση στη μέση, σωστό. Δηλαδή έπαιρνε στο αμάξι έτοιμο. Σαν να το είχε φτιάξει η εταιρεία, βελτιωτική, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ήταν ωραία λύση για πιτσιρικό αυτοκίνητο. Ρε Άγγελε, μήπως έπαιρνε 30 άλογα. Να το πάμε στη μέση. Ψάχνεις. Όχι, δεν ψάχνω, αλλά μαλάκα είμαι σίγουρος. Ναι, το 60 μπορεί να υπερβάλλω, αλλά μαλάκα δεν είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έπαιρνε. Μαλάκα δεν είναι λίγο 18 άλογα. Πρόσεξε, περίμενε. Δεν συζητάμε αυτά που λένε εταιρείες που λένε α, εισαγωγή τάδε συν 15 άλογα. Μιλάμε ότι έπαιρνε 18 άλογα στο δυναμόμετρο. Δηλαδή είναι είναι νούμερο. Κατανάλωση καυσίμου έριχνε. Μείον 18,6%. Μαλάκες, θα γελάσετε, αλλά θυμάμαι ότι δεν την αύξανε. Πρέπει να ήταν η μαγική Χωάνη. Δεν θυμάσαι το χαμό που είχε γίνει. Δεν θυμάσαι το χαμό που είχε γίνει, που ψάχναν όλοι και ξύναν το κεφάλι τους. Ναι, μπορεί σου λέω το 18 που λέγαμε εμείς στο δυναμόμετρο να το λέγανε και καλά γύρω-γύρω στα φόρουμ συν 25, π.χ. Αλλά όντως ήταν γύρω στα 20 άλογα, έπαιρνε τα μάξι που. Μην τρελόμαστε, είναι τρελό νούμερο για μια Χωάνη 20 άλογα. Ναι. Λοιπόν, πώς έχουν χάσει άλογα από φίλτρο. Ισχύει. Runner up, Παύλου, θα πεις εσύ. Είπα, το σέζεται. Το σέζεται. Το σέζεται, όπα. Το σέζεται με μπλίτς Χωάνη. Σου φτάνει. Γιατί δεν έχω άλλα λεφτά, ρε μαλάκα, με γαμίσατε. 6.000, βάλ την μπλίτς, θα αλλάξω και κάτι τεκάκι, θα είναι χρέπη σίγουρα κανένα λάστο, τέλος, άντε. Λοιπόν, πάμε για 15, άρα, James, έχεις εσύ, runner up. Τα runner up τα δικά μου είναι τα δικά σας. Αυτά που επιλέξετε, δηλαδή η Y36, το MX5 είναι φοβερό αυτοκίνητο. Και αυτά είναι φοβερά, δηλαδή από μόνο τους. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι όλα τους απίστευτα αυτοκίνητα. Ωραία, άρα πάμε για 15. Πάμε με την ίδια σειρά. Πάμε, Βασίλης πρώτος. Okay. Τώρα, στα 15 εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εγώ έχω πρόβλημα με τα 15. Και εγώ δυσκολεύτηκα. Εγώ έχω τρία. Αυτό είναι το κακό. Oh. Το ένα είναι MX5NC, το που το παίρνεις 6.000, το κάνεις 2,5 λίτρο, το παίρνεις 18. Θα σε επιδείξω, είναι δικιά μου επιλογή, συνέχισε, πες. Ωραία, το χάλασες, γιατί όσο μιλάς πρέπει να σκεφτεί άλλο τώρα. Πες το. Έχω σκεφτεί εγώ τρία γι' αυτό, πες. Τελευταίος είναι, οπότε κρατάμε αυτό ίδιο, εντάξει, 2,5 λίτρο με πράγματα. Δηλαδή, η μετατροπή πόσο, 4, να την κάνεις full τα πάντα. Τελειωμένο τα μάξι με περαστικά 3.000. 3.000. Και 6 να το πάρεις, 9. 7 παίρνεις, εντάξει, 6,5-7 το παίρνεις. 6,5-7, σου λέω και με 6 βρίσκεις, του 6 αυτοκίνητα βρίσκεις. Οπότε εγώ σου λέω, είπαμε 3 και 7, εγώ σου λέω 10. Έχεις 5 χιλιάρικα για περιφερειακά και είσαι 2,5 λίτρος με ροτπή, δηλαδή που άμα θες βολτιώνεις το 2,5 λίτρο. Με κεντροφόρους, με κεντροφόρους πάει 2,10-2,20 άνετα. Είσαι μια, να τραβάει από τις 2.000 στροφές. Δηλαδή είσαι... Στην πραγματικότητα, και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα αυτό το αμάξι και είμαι σίγουρος όλοι θα συμφωνήσουν, έτσι, είναι ένα αμάξι, πραγματικά αυτή η λύση που συζητάμε τώρα, που συνδυάζει όλους τους κόσμους. Και βόλτα, ανοιχτός, ναι, χαλαρός, γκόμενα, πιστά, βουνό, δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα σούπερ. Είναι δεν φαίνεται, και δεν φαίνεται παρανομία. Σκέφτεται ότι κάνεις ταξίδι και που δουλεύει χαλαρά και άνετα. Ναι. Μπαίνεις και το λιώνεις και το ευχαριστιέσαι γιατί έχει ροπή, έχει δύναμη, έχει. Δηλαδή είναι ωραία. Εντάξει. Τώρα, η ακριβή λύση είναι δίνεις 10 με 11
οριακά για STI του 4. Παίρνεις ένα STI δίλητρο. Του 4, το facelift, όχι το bagai. Ουσιαστικά ναι, είναι η αλλαγή του bagai. Το οποίο, παιδιά, παίρνεις αυτό το αυτοκίνητο, είναι που είναι άσχημο, δεν πειράζει να είναι το bagai, να μην είναι το λίγο πιο ωραίο, το πιο μετά. Ούτως άλλως δεν το παίρνεις για να το παίξεις όμορφος, έτσι. Όχι, δεν με χαλάει και στην Αμερική. Είναι άσχημο, ρε παιδί μου, Βασίλη είναι άσχημο. Απλά, okay, δεν πειράζει, αυτό λέω. Δεν χαλιέμαι τόσο, αλλά okay. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Αλλά απ' την άλλη σου λέω, στην Αμερική έχει γίνει πλέον, αρχίζει γίνεται τρεντιά. Όπως είναι με τα R33, τα GTR, με τα Y36, αρχίζουν και παίζουν τέτοιες φάσεις. Ότι έχουν αρχίσει, ναι. Ναι, ότι είμαι λίγο, ξέρεις, δηλαδή με τα Fox Body, τα Mustang, με τέτοιες φάσεις. Το παίρνεις αυτό, εγώ σου λέω, άντε να σου βάλω 11. 2000 σαφάς, πρόγραμμα, με ένα water meth πάνω. Οπότε και με τις δυναμομετρήσεις για να ελέγξεις το πρόγραμμα, να το ρυθμίσεις σωστά, θα πας 350 άλογα. Εύκολα. Και είσαι 350 με 13 χιλιάρικα. Και έχεις άλλα 2 χιλιάρικα να πεις ότι θέλω μια ανάρτηση που έχει καλή καθημερινή ανάρτηση, πολύ καλή. Να πεις ότι θέλω, πας στην ανάρτηση. Τα φρένα του είναι ούτως ή άλλως καλά. Άντε να πεις ότι βελτιώνω λίγο με κανένα τακάκι. Δηλαδή δεν έχει μετά, είναι για πραγματάκια που εγώ σου λέω, άντε να βελτιώσεις την ανάρτηση, να δώσεις 1.500 για ανάρτηση. Και να πεις ότι και με άλλο 500 καμιά λίγο από την εξάτμιση. Δηλαδή με 15.000 έχεις ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που μπορεί να πάει γρήγορα με 350 άλογα, πάει μια χαρά, είναι αξιόπιστο σε πολλά πράγματα, βγάζει κανένα 2-3 πραγματάκια, άμα το ζωρίσεις πολύ, δηλαδή δεν είναι για ό,τι καλύτερο για λόντς και για τέτοια. Αλλά γενικά είναι πολύ γρήγορο και πολύ στριφτερό. Αλλά για μένα... Θα κράταγες λεφτά να έπαιρνες μετάδοση Ιαπωνέζικου, spec C και τέτοια με DCCD από μέσα. 2000 που έχει περίπου. Θεσασμάν, κεντρικό και τέτοια. Λέσε. Είναι ωραία πάση όμως το DCCD, ρε γάμο το. Λέσε. Σε αυτό το budget, γιατί. Να σου πω κάτι, καλύτερα βάλε ένα μπλοκέ μπροστά, γιατί τα STS αντίθεση με τα Evo δεν είχαν μπροστά μπλοκέ. Ναι. Παίζανε με τις χρονιές, άλλαζαν με τις χρονιές. Γενικώς τα ευρωπαϊκά STI δεν είχαν μπροστά μπλοκέ. Ναι, γι' αυτό. Τα Ιαπωνέζικα είχαν. Γι' αυτό λέω να πάρεις μετάδοση Ιαπωνέζικη. Και γι' αυτό και γύρναγε καλά. Ενώ είχαν το πολύ απότομο το Surtrack πίσω, δεν είχαν ανοιχτό διαφορικό μπροστά. Ενώ τα Evo είχαν μπλοκέ μπροστά. Και μπροστά. Παίζει, ναι. Μπορείς να πεις ότι το κοιτάς έτσι και βελτιώνει πολύ. Παίζει να φτάνει. 11, λες και 1.500 παίζει απρόγραμμα και τέτοιο. Παίζει ωριακά να σε φτάνει. Δεν θα το κάνεις βέβαια μάλλον full πρώτο στάδιο. Δεν θα σου μείνει και τα πάντα. Ναι, δεν θα αλλάξει π.χ. εξάτμιση ολόκληρη. Θα αλλάξει μόνο ένα κομματάκι που μπορεί να ζορίζει κάπου. Θέλουν όμως, μωρέ, πολύ αυτά εξάτμιση. Θέλουν γενικά όλα αυτά τα αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά και τα Evo, με περιφερειακά παίρνανε. Άλλαζες εισαγωγή και εξάτμιση και το αυτοκίνητο εκτοξεύονται. Άλλαζε full. Αλλά εγώ σου λέω ότι να πεις ότι μετά σε οτιδήποτε βουνό, ας και στρίβεις. Πιστά, μπαίνει, τρίβεις. Και με μια χαρά δύναμη, με 350. Δεν είναι ότι θες και τώρα. Εντάξει, γίναμε όλοι ξαφνικά να πούμε. Αν και εγώ, ενώ μου αρέσει αυτή η λύση, θα προτιμούσα κάτι άλλο. Θα πήγαινε σε στυλ, σε σκεπτικό, σαν την πρώτη μου, με τα 7. Πας και παίρνεις. Σαν τη πια. Τι είπα, με το MX5. Τι είπα. Με τα 7.000. Με τα 7.000, ναι. Σαν την πρώτη λύση, με τα 7. Okay. Πας και παίρνεις RX-8 με 3-4 χιλιάρικα εκεί πέρα. Ή βάλε, πες, 4 χιλιάρικα, 5. Το όποιο μοτέρ. Δίνεις άλλα 4 χιλιάρικα και το κάνεις full rebuild, να είναι τέρμα εργοστασιακό, να έρθεις στα ίσια του εργοστάσιο full. Και μένεις μετά άλογα αυτά, άντε λίγο να βελτιώσεις λίγο την εξάτμιση. Τίποτα, μένεις μετά άλογα αυτά. Δεν σε νοιάζει τίποτα, μόνο αξιοπιστία λίγο να παίξεις. Δηλαδή με κάνα λίγο χαμηλότερο θερμοστάτη, με κάνα τέτοιο. Να παίξεις να είναι αξιόπιστο και με full star εργοστασιακό μοτέρ. Να είναι σαν να του βάλεις καινούργιο μοτέρ, να έρθεις πένα. Τα RX-8 στην Αμερική, στα track day, κόβουν κόλλους, γιατί εκτός ότι έχουν αναρτησάρα και πλαισιάρα, και έχουν και σαψί, σηκώνουν φοβερά και δουλεύουν πολύ καλά με καλά λάστιχα. Και έχουν φτάσει με λίγο ανοιγμένα φτερά
τα κοτσάρουνε σε track day 2,95 λάστιχο τετράγωνο μπροστά πίσω. Έχει φτερό πολύ τα μάξι, ρε. Παίρνει γιατί, από τη μάνα του. Γιατί σας κάνει εντύπωση, ρε. Γιατί σας κάνει εντύπωση εφόσον έχει τόσο καλό στήσιμο τη μάνα του. Πάει και αντίστροφα, έτσι. Δεν θα... Αυτοκίνητο που δεν είναι καλό στήσιμο τη μάνα του για τα budget που μιλάμε τώρα πρώτο στα δύο κτλ. Δεν θα είστε ούτω ή άλλω. Ναι, είναι γι' αυτό βέβαια. Οπότε έχουμε ξαφνικά, δηλαδή έχουμε ξαφνικά λόγο, έχουμε 5.000 το αυτοκίνητο, 4.000 το μοτέρ, είσαι 9. Μια ανάρτηση, 1.000, 10. 2.500 ζαντολάστιχα, για καλά ζαντολάστιχα, είσαι 12.500. Και μετά να πεις ότι ελαφρώνεις λίγο, αδειάζεις το πίσω κάθισμα, φεύγει εντελώς, δεσηματάκια μέσα, ξέρεις, φάση semi-cage και τέτοια πίσω, λίγο τιμόνι, λίγο κάθισμα, λίγο έτσι, λίγο αυτό, φρένα έχει ούτως άλλως καλά, τα βελτιώνεις λίγο, με 15, έχεις ένα αυτοκίνητο που δεν έχει δύναμη, αλλά σε πίστα μέσα, στις στροφές, οπουδήποτε στον κόσμο το έχουν κάνει αυτό, γιατί έχει γίνει, γίνεται στην Τζουκούμπα, στην Ιαπωνία, γίνεται στο τέτοιο, δηλαδή παίζουν πάρα πολύ, και βλέπεις το αυτοκίνητο να χτυπάει σε χρόνους πολύ δυνατότερα, μόνο και μόνο επειδή κερδίζει τρελά στις στροφές. Ναι, μόλις βγαίνει στην ευθεία, μετά φεύγουν όλοι. 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 Περνάνε σκυλιά, το προσπερνάνε, οτιδήποτε. Αλλά στις στροφές. Τρίποδα, σαν τη Μιράντα. Στις στροφές μαζεύει και έρχεται από πίσω και κοτσάρει και θέλει να σας μπρόξει. Πηγαίνει έτσι. Είναι άρρωστα. Είναι άρρωστα καλό αυτό. Έχει τρομερό στασί και τρομερό τιμόνι αυτό, μα ξέρει. Είναι άρρωστα καλό αυτοκίνητο και είναι εντάξει. Αλλά ναι, για να το δείξει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να δώσει κοντά στο 20 που αλλάζει μοτέρ, βάζει μοτέρ από FD, από αριστερά. Και θες, για όλες αυτές τις αλλαγές, άμα πεις το κάνεις full ολοκληρωμένα, αλλά με 20.000 πλέον έχεις λύση. Έχεις αυτοκινητάρα αρρώστια. Αλλά στα 15 το κρατάς. Με το εργοστασιακό το μοτέρ full όμως να έρθει στα μαμά τα επίπεδα τα παλιά, να δουλεύει 9.5 πάρτο σε πίστα μέσα και δουλεύεις πένα. Και είσαι χαρούμενος. Εμένα δηλαδή αυτή με το. Και με το MX5 και με το STI. Είναι, ξέρεις, είναι ανάλογα με την όρεξη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή και τα τρία τα σκέφτομαι έτσι. Δεν είναι ότι κάποιο το προτιμώ λίγο, λίγο παραπάνω. Είναι ότι το κοιτάς ανάλογα με την όρεξη κάθε φορά. Εμένα αυτές είναι οι λύσεις μου. Τζάμε, συμφωνώ. Παύλο. Πολύ ωραίο. Θα μείνω Ιαπωνία κι εγώ. Και στα... Στα γνωστά, ξεκινάω από ένα σοκ που μόλις έπαθα. Θα έπαιρνα AP1S2000. AP1S2000. Ανέβασαν τιμή 12, 13. Εκεί. Έλα, 11-12. 11-12. Εκτός το ότι δεν βρίσκεις φθηνότερο, μιλάμε για AP1 με χιλιόμετρα τώρα, όχι μαλακίες. Ναι. Έπαθα σοκ πριν, κοίταζα στο car.gr. Παιδιά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πωλούνται 26S2000. Έχει πέσει περονόσπορος. Δεν τα πουλάνε γιατί ανεβάζουν τιμές. Βασιλή, εξαγωγή. Έχουν φύγει πολλά εκτός Ελλάδος. Ναι, σωστό. Μια μέρα είμαι χαλάνδρη, πίνω ποτό πριν κορονοϊό καλοκαίρι, στα ενδιάμεσα μάλλον, είμαι χαλάνδρη, πίνω ποτό και συζητάω με κάτι παιδιά και αναφέρω την περίπτωση του Παύλου εκεί πέρα, χωρίς όμως να πω όνομα, τεπώνυμα και τέτοια. Όχι, και δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν κατακατομίζα. Ό,τι θες μου λες το όνομα, το δικό μου δεν κατακατομίζα. Και πώς το συζητάω, πετάγεται από διπλανή παρέα τύπος. Φίλε, το ξέρω και εγώ το πούλησα το δικό μου έξω και κάτι τέτοια. Από διπλανή παρέα, που απλά έπαιρνε αυτή ο τύπος εκεί πέρα. Και λέω, κοίτα τι γίνεται να πούμε. Όντως, αρχίζουν όντως, θα σπρώχνουν έξω. Φεύγουν έξω. Α, σου πω κάτι όμως, κάνουν μαλακίες συντόχοι. Όταν εγώ το πουλάγα το δικό μου, είχα βάλει αγγελία και στο AutoScout 24 το ευρωπαϊκό, και στο mobile.de το γερμανικό, και στο car.gr, έτσι. Το αυτοκίνητο χαρτί, καράμαμα, όχι σε φοβερή τιμή, ενώ εξωφρενική τιμή, μια τιμή που πιστεύω την άξιζε το αυτοκίνητο, όπως ήταν. 4 μήνες στην Ελλάδα. Το τι μαλακία άκουσα. Άκουσα από τύπο ο οποίος ήρθε να το δει και μου είπε: όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι του λέω, είναι διθέσιο, μου λέει. Γιατί να το κοπάνε στο κεφάλι, ας πούμε, εκεί πέρα τη στιγμή. Τι να του πω, ότι φίλε, τι καθόμαστε τώρα. Είναι παγκαδιέρα με δύο καθίσματα, ρε φίλε, με ένα καφέ. Ναι, ρε. Πες του με λεφτά, όλα γίνονται. Δώσε λεφτά και στο κάνω το τραθέσιο, δεν είναι. Είναι παγκαδιέρα με ένα καλαπέ, Chesterfield. Ρε stretched limo, πώς είχε κάνει ο Χάμοντ με το MG. Ρε, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, να πουλάσεις 2.000, να έχει έρθει ο τύπος να σου έχει φάει μία μισή ώρα από τη ζωή σου,
να μην σου έχει βρει ψευγάδι στο αυτοκίνητο και να σου το κοιτάει από μακριά, πώς είναι έτσι που κλωτσάνε τα λάστιχα από μακριά, ξέρεις πώς είναι ο ένας, βάζει τα χέρια εδώ. Αυτό. Και να σου λέει, ρε φίλε, όλα. Πρόσεξε, τύπος ο οποίος έχει έρθει να δει 2000, έτσι. Και ναι, ναι, ναι. Από τα πιο ακριβά εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα, έρχεται να το δει. Και σου λέει, όλα καλά, ρε μάγκαλα, είναι τη θέση. Έτσι, θα το κοπέλα. Αυτά είναι τα ηλίθια κόλπα. Αυτά είναι τα ηλίθια κόλπα. Για να ρίξουν τιμή. Πολύ ηλίθιο κόλπο. Μα δεν είναι κόλπο, δεν το θεωρώ καν κόλπο αυτό. Είναι καλά, δουλεύει σε κάποιον. Λέει και το θέλω, αλλά είναι και η γυναίκα στη μέση και θα με βρει άμα δώσω 20 χιλιάρικα. Ενώ άμα μου το δώσει 18, θα τη το φέρω έτσι. Μπράβο, μπράβο. Αυτά. Είναι βλακίες. Μαλακίες. Δεν ήξερα ότι 3.000 είναι διθέσιο. Θέλω να καταλήξω ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με την κρίση έχουν φύγει πολύ καλά S2000 από την Ελλάδα, επειδή οι Έλληνες ήταν τσιγκούνιδες και θα τα δίναν τόσοι άλλους, δεν δίνανε 1-2-3 χιλιάρικα παραπάνω. Και τώρα κάθονται και κλαίνε και λένε θέλω να πάρω S2000, ψάξαν τα πράγματα, άνοιξε το μαγαζί μου και ένα τζίρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φυσικά δεν υπάρχει με ελληνικές μερακίδες S2000 και δεν μπορούν να εισάγουν γιατί είναι γύρω 4. Τα IP2 είναι γύρω 4, τα προηγούμενα είναι γύρω 3. Γύρω 3. Ναι. Και καθόμαστε τώρα και βλέπουμε μόνο χρέπια αγγελίες, γιατί το χειριστήκανε λάθος οι αγοραστές. Η δικιά μου άποψη είναι ότι την αγορά των 2000 τη χειρίστηκε λάθος οι αγοραστές τα χρόνια του μνημονίου. Καλά, και οι πολίτες, και οι πολίτες. Γιατί ξαφνικά οι πολίτες, εγώ σου λέω, δεν ξεχνώ ότι πουλούνταν 4.000-6.000. Δεν το ξεχνώ γιατί το πήρε φίλος μου. Ατρακάριστο. Ναι, το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο με γνήσιο hardtop Honda επάνω. Mugen. Δηλαδή δεν ήταν τρελό. Honda, ναι, μπράβο. Ήταν Honda. Ναι. Το θυμάμαι. Μιλάμε, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό το πράγμα. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις ότι τις ίδιες χρονολογίες, καλά θα μου πεις εδώ τα FD, τα RX7, να ξεχάσουμε ότι δίνονταν, εγώ είχα βρει 2-3 με 4 χιλιάρικα και τώρα δεν βρίσκεις κάτω από 25. Και 18-20 με χωρίς μοτέρ. Το S2000 είναι ένα παράδειγμα, έτσι. FD, S2000, M3M46, όλα όσα τη δεκαετία των μνημονίων οι ξένοι είχαν ζήτηση, ερχόντουσαν και τα πέραν από εδώ. Παιδιά, εσείς το ξέρετε, ας το μάθουν και αυτοί που μας βλέπουν. Το S2000 μου ήρθε και το πήρε από το Λουτράκι ένας τύπος από Κολοχώρη έξω από τη Λιόν της Γαλλίας. Δηλαδή φαντάσου που φτάσαμε. Ενώ είχα περάσει 4 μήνες μόλις τους, μην πω τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, με το ίδιο διθέσιο και όλα αυτά, ήρθε τύπος από χωριό της Γαλλίας για να πάρει από την Ελλάδα S2000. Μη σου φαίνεται περίεργο. Γιατί στην Αμερική, από πού παίρνουν όλοι τα αυτοκίνητα όταν θέλουν καθαρό αυτοκίνητο? Από την έρημο που είναι στεγνό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε... Για τα χιόνια, ναι. Δεν έχουμε χιόνια και δεν έχουμε σκουριά. Αυτό είναι και είμαστε τυχεροί, έτσι. Το τυβάλιο που βλέπουμε σε αυτοκίνητα στο εξωτερικό έχει να κάνει με τη σκουριά. Και στην Αγγλία που λέμε... Για συνέχισε για το S που έλεγες. Συγγνώμη, να συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Αυτοί που ξέρουν στην κεντρική Ευρώπη, το θέμα χιόνια και αλάτια στο underbody το μετράνε πάρα πολύ. Και γι' αυτό, παίζει πολύ Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα σε αυτά τα πράγματα. Όταν θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο, το φέρνουν. Τέλος πάντων, με αυτή τη μικρή αγορά θα έπαιρνα, όχι πολύ καλό όπως καταλαβαίνετε, με αυτά τα λεφτά, επί ένα, τουλάχιστον, πώς το λέγαμε παλιά, τα 2000 χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, έτσι, σε αυτά που έχουν τρακάρει και σε αυτά που έχουν πάρει σασί. Εγώ θα διάλεγα S2000 της πρώτης κατηγορίας, δεν υπάρχει τρίτη κατηγορία. Μετά θα έκανα αυτό που δεν μπορούσα να κάνω στο δικό μου, που ήταν σχετικά λίγα χιλιόμετρα, μαμά, και γι' αυτό και το πούλησα ακριβά και τι θα το κρατήσω συλλεκτικό. Να βάλω μια Jace Racing. Τσουτσινόκο. Όχι, πίσω, τσάτι μισή λέω. Τσουτσινόκο δεν φτάνει το budget μου, πρέπει να πουλήσω 2.000 και να βάλω τσουτσινόκο. Δεν θα βάζεις μια σπούν. Μια μονόμπουκι. Ω, μαλάκα, σ' ακούνε από 3 τετράγωνα μακριά με τα μονόμπουκα τα S. Μου είχε μείνει φετίχο όμως, γιατί εγώ το είχα μαμά και ακουγόταν από το μοτέρ. Θυμάσαι με την αλουμινένια που είχαν φτιάξει στον άλλον τον συνάδελφο με το S που είχε έρθει, το είχε φέρει στην... Ήταν μια απεξά ήταν αυτό που λες. Σπούν.
Μια πεσάει. Αν μιλάμε για τον... Όχι, δεν λέμε για αυτόν που ξέρεις εσύ. Για τον άλλον, τον λεφτά, τον τρελόν, τον λεφτά. Για άπεξά ήταν, ρε. Που είχε έρθει στο γραφείο, ρε, και έκανε δοκιμή και την έβγαλε σε δύο μέρες. Που έφυγε, έφυγε για βαριμπόμπι. Και ακουγόταν μέχρι κάτω. Ακουγόταν, μιλάμε, τη στιγμή που μπήκε το ΒΕΤΕΚ, νόμιζες ότι ο τύπος γύρισε και άκουγαν μπροστά εμάς. Τόσο πολύ δυνάμος ο ήχος. Και ο τύπος συνέχιζε και έφευγε. Ήταν αρρώστια. Και την έβγαλε σε δύο μέρες, δεν άντυξε. Ναι. Και είχε βάλει νομίζω μια πεξάινη ένα, αλλά ήταν αλουμινένια. Δεν το... Νομίζω μια χειροποίητη είχε πάει και βάλει. Χειροποίητη, αλλά θυμάμαι ότι είχαν φάσει, του είχαν παίξει στήλα αλουμινένια και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και κάτι τέτοια. Έτσι θυμάμαι τότε που είχε πει. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, να μην θυμάμαι καλά λόγω ετών. Πάντως αλλά... η αλήθεια είναι ότι τα ΕΣ, αν τα ξεμπουκώσεις από εξάτμιση, δεν παλεύονται. SKR 8, αν βγάλεις τα καζανάκια και, το, και τον καταλήτη, δεν κάθεσαι στην ίδια πόλη. Δεν παλεύονται. Ναι. Το βάζει μπροστά με remote από άλλη περιοχή. δεν αντέχεται. Ναι. Τέλος πάντων, στο 2000 εγώ, επειδή δεν θα πάρω καλό 2000 με το budget, δεν θα ρίξω πέρα του πρώτου σταδίου, άντε και ένα φίλτρο στο μαμά παπά, μια φιλτροχωάνη στο μαμά παπά, γιατί για τη μάνα του φιλτροχωάνη έχει. Θέλει κάποια πραγματάκια σε επίπεδο service που τα S2000 παίρνουν άλογα από συγκεκριμένα πράγματα. Και ξεκινάς με τα μηχανικά τα οστήρια, έτσι, με τη ρύθμιση των βαλβίδων. Οπότε θα του έκανα με το υπόλοιπο budget, θα του άλλαζα λάστιχα και πολύ δυνατό service. Πολύ δυνατό service. Α, και το... Σίγουρα και τα υγρά του πίσω διαφορικού. Τα... Πολύ πιο συχνά, έλεγε 40.000 χιλιόμετρα Honda, λίγοι το κάνανε πιο συχνά, ενώ ήθελε κάθε 20.000, οπωσδήποτε και τα πίσω υγρά. Και άμα αλλάξεις όλα τα υγρά στο 2000, αρχίζει και ανεβαίνει λίγο το budget στο service. Εντάξει, τώρα το service δεν το βάζει τώρα μέσα στο τέτοιο, μέσα στο budget. Εντάξει. Τότε μπορεί να έχω και λίγα λεφτά για την Carbon Kevlar, την προβοσκίδα της Spoon. Ποιο το, την οροφή? Όχι. Την προβοσκίδα που κάνει λίγο όσο πατάει γάταρα μέρ στο μάχη φιλτροκούτι. Έδινε τίποτα αυτή. Στα πολλά. Στα πολλά, ναι, αλλά... Στο δυναμόμετρο όχι. Στο δυναμόμετρο όχι. Πώς θα το μετρήσεις, στο δυναμόμετρο ναι. Στο δυναμόμετρο όχι, στο δυναμόμετρο όχι. Ήθελε πολύ ταχύτητα αέρα, ρε, στο δυναμόμετρο το S, για να δουλέψει. Ωραία, οπότε πάει και ο Παύλου. Ποιος έχει σειρά? James, νομίζω εσύ είσαι. Λοιπόν, στο budget των 15 διαλέγω κάτι γιαπωνέζικο, το οποίο δεν είναι Honda. Σέλικα. Κοντά έπεσες. Mr. 2. MR2. MR2. Τελευταίας γενιάς. Έτσι. Και το σκεπτικό μου είναι το εξής. Αυτό που έχει τα φανάρια τα ίδια μπρος πίσω. Αυτό μπροστά πίσω. Μπράβο, ναι. Δεν το ξεχωρίζεις, το τετακέ. Το τετακέ. Όπα, παιδιά, έχει παίξει πολύ κράξιμο. Το πάμε για το TAF 50, για τα μπροστά φάω το TAF 50. Ότι είναι από αυτή τη γενιά Μαρτίο. Τέλος πάντων, το concept αυτό είναι να γίνει σαν budget Lotus. Χαζά-χαζά είναι πολύ, όντως, ωραίο. Ωραίο. Για πες, ωραίο. Budget Lotus. Γιατί είναι φτηνά. Είσαι και το μήχανος, είναι ελαφρύ, δεν είναι όσο ελαφρύ όσο είναι τα Lotus, τέλος πάντων. Τα Elis, μπράβο, και τα Exig, τέλος πάντων. Αλλά είναι πολύ πιο φτηνό. Είναι πολύ πιο φθηνό, δηλαδή τα αλουμινίου έχουν ξεφύγει. Για τρία κομμάτια αλουμινίου πληρώνεις τα κέρατά σου. Δεν αξίζει το λότο σου. Βρίσκεις με δύο ZZ μοτέρ, βρίσκεις 6.000. Έλα, λοιπόν, ναι. Πέρα από την πλάκα στην Ελλάδα, τα μισά πρέπει να έχουν δύο ZZ. Το κόνσεπτ είναι να πάρεις το μικρό με τα 130. Γιατί θα πας για engine swap. 140, ναι. 140. Το FE, όχι το. Πας όμως για engine swap. Πάμε για engine swap. Οπότε παίρνεις το πιο φτηνό που μπορείς. Καπά. Με 3.5-4 K-swap the world. Και κάνεις σταυρό, έτσι, να βάλεις ένα K24 motor block το TSX. Και άμα σου ανοίξει το καπό. Σιγά μην καταλάβω. Καταρχάς δεν θα ξέρουν ποιο είναι το καπό.
Θα πάνε να ανοίξουν μπροστά. Είναι γι' αυτό, ναι. Σωστό. Μα πού είναι πλέον το μοντέρ. Με κλέψανε. Και θα πεις, είναι ηλεκτρικό. Δεν έχει μοτέρ μπροστά. Θα βάλεις δύο καλώδια πορτοκαλί. Θα βάζει ένα ψεύτικο καπάκι. Ένα πλαστικό. Θέλεις να μου πεις ότι και να ανοίξουν καπό θα καταλάβουν τη διαφορά του μοτέρ του ενός με το άλλου. Δεν είναι βέβαια. Γράφει Honda επάνω. Το ξύνεις ρε βλάκα, σιγά. Λίγο γυαλό χαρτο που. Το καπάκι το VVTLI πρέπει να κουμπώνει με σωστή ματσόλα. Αυτό, με σφυριά. Τέλος πάντων. Βάζει ένα αυτοκόλλητο VVTI από πάνω, το Yonda γραμμένο λάθος, λες και θα καταλάβει. Αλλά ναι, το concept είναι budget lease με case swap. Ναι, ωραίο. Σωστό, σωστό. Που μπορείς, άμα κάνεις και το combination, το K24 block με το Type R κεφαλή, μπορείς να έχεις 240-260, μπορεί και παραπάνω άλογα, με τίποτα. Τι λεφτά βγαίνουν μέχρι στιγμής αυτά τα δύο μαζί. Άμα είσαι τυχερός, το swap από μόνο του μπορεί να σε φάει ένα δεκάρικο. Πες για K20. Άρα γιατί να μην βάλεις K20, που είναι πιο φθηνός. Όχι, block K24 να έχεις περισσότερο κυβικά και κεφαλή από K20, Type R. Ναι, αλλά γιατί να μπλέξουμε τέτοια πράγματα για να βάλεις ένα K20, που έτσι αλλιώς παίρνει άλογα. Και είναι περισσότερα άλογα. Ναι, οκ, okay, αλλά ωραία. Δεν βγαίνει από λεφτά το άλλο. Δεν βγαίνει από λεφτά το άλλο. Οπότε πες για τα λεφτά που βγαίνει. Κοίτα, δηλαδή, αν βρεις το αυτοκίνητο σε καμία προσφορά 3,5-4 είναι κανονικά τα απλά. 6 έχουν τα καλά με το VVTI. Οπότε 4-5 μετά το ένα δεκάρικο θα πάει στο case swap. Σίγουρα. Οπότε θέλει είσαι οριακό. Θα θέλει, ναι, γιατί θα θέλεις εγκέφαλους, θα θέλεις κάποια πλεξούδα να παίξεις. Ένα δεκάρικο. Θα θέλει και άλλα fuel rails, άλλες γραμμές. Οπότε θέλει, αλλά και 10. Είναι οριακό. Είναι οριακό. Okay. Είναι οριακό το budget, έτσι. Αλλά άμα σου βγει, άμα είναι αυτές οι τιμές σωστές, έχεις budget lease. Ναι. Όχι, ναι, είναι καλή λύση. Απλά είναι φάση το πώς το λένε. Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Δεν έχεις αναρτήσεις, δεν έχεις φρένα, δεν έχεις τίποτα. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι αν είσαι τυχερός και το βρεις το αυτοκίνητο λίγο φτηνό, δηλαδή στα 3,5, και αν είσαι τυχερός και σου βγει το swap 8, ξέρω εγώ, 8,5-9, και σου μείνει κανένα 500-1000 για ένα... για ένα coil over ή ανάρτηση τέλος πάντων, και μετά ένα upgrade στα φρένα, ξέρεις, από κάποιο μεγαλύτερο μοντέλο της Toyota, αυτό. Αλλά θα έχεις ένα φοβερό sleeper και ένα αυτοκίνητο που στρίβει sleeper, είναι σχετικά φτηνό, όχι sleeper, απλά το υποτιμάνε πολύ, το υποτιμάνε πάρα πολύ. Έτσι, από αυτή την άποψη, sleeper. Το επιθυμάνε πολύ, άμα σου βγει το budget, γιατί τώρα τα λέμε και λίγο φλου, αλλά ναι, κάπου εκεί θα το πήγαινε. Άμα δεν γίνεται το case swap με αυτά τα λεφτά, πας για turbo. Turbo kit, ναι, και πάλι έχεις ένα lease. Δεν ξέρω. Ή και compressor. Turbo kit σε τέτοια αυτοκίνητα, εμένα δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά με turbo kit σε τέτοια αυτοκίνητα. Είχε supercharger. Ωραία, compressor. Όχι, ότι αυτό είχε supercharger ή τέτοια, ναι. Compressor και μείνεις ακριβώς και είσαι ίδιος σαν την Lotus. Ναι. Που είναι και αυτό με compressor. Οπότε, ναι, έχει και compressor. Ναι. Όντως έχεις ένα budget lease. Και μετά μπορείς να ρίξεις περισσότερα λεφτά στο στρίψιμο, δηλαδή σε ένα... Του βάζεις body kit 430 Ferrari. Που το κάνουν πολλοί. Αυτό και το Fiero το έχουν γονατίσει στα body kit. Ισχύει. Και τα MX5. Τα MX5 είναι για old school αγγλικά body kit. Το έχει για φεραρικά και τέτοια. Αλλά Ferrari 250. Α, ναι, παίζει και για τέτοια, ναι. Μπράβο. Στα παλιά τα Ferrari, ναι. Αλλά εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είτε το πας με μη τροφοδότηση, είτε με case swap, έχεις budget lease.
Αυτά. Ναι. Αυτό θα προσπαθούσα τουλάχιστον. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Με ρωτήσατε ποιο είναι το runner-up για την κατηγορία των 15. Κανένας δεν σε ρώτησε, μόνος σου πετάγεις για το λες, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι ενδιαφέρον για κανένα. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Λοιπόν, είναι demi runner-up και ο λόγος που δεν το έχω σαν runner-up και όχι σαν κύριο είναι λόγω κυβισμού. Γιατί είναι 2.500 κυβικά και είναι Porsche Boxster. Περιμένε τώρα γιατί... Δεκάρικο, τα δυομισάρια τα βρίσκεις δεκάρικο. Κάτσε, δεκάρικο. Και τις 2.7, πόσο θα έχει 2.7. Βρίσκεις, παίζουν πολύ με τα Tiptronic. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω τώρα. Για το Sasman πάω να πω, ναι. Ήταν πολλά τα αυτόματα. Αλλά βρίσκεις, δηλαδή με δεκάρικο βρίσκεις 2.7. Με 10, 12, με 12 βρίσκεις S. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα εκεί πέρα λέγεται, ξέρετε πώς λέγεται, για προχώρα Δημήτρη. Δεν ξέρω σε ποιο πρόβλημα αναφέρεις. Γενικώς πρέπει να είσαι κολόφαρδος να μην έχει κανένα πρόβλημα το αυτοκίνητο. Γενικώς με την Porsche αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Δεν είναι budget αυτοκίνητο. Δεν είναι για εύκολα πορτοφόλια. Τώρα... Όχι, σοβαρά, αν αντέχεις τα κυβικά, ακόμα και το 2,5 με τα 204 άλογα. Μπράβο, είναι πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Ρεστή, είναι και άλλο ένα αυτοκίνητο το οποίο η Μούρη και το Κόλλος ψιλομοιάζουν. Ναι. το θέμα είναι ότι αυτά τα αμάξια σε γονατίζουν στη συντήρηση. Δηλαδή δεν να τα πάρεις. Ό,τι βγάλει έκλαψες. Ό,τι βγάλει έκλαψες. Ναι. Boxster με 204 άλογα του 98 δεν τον πας στην Porsche. Ξεκινάμε από εκεί. Και πάλι όμως, ναι. Και πάλι θα είναι VTI, ναι. Δεν θα είναι VTI. Πρώτα-πρώτα, Honda να έχεις, δεν πας στη Honda. Είναι και αυτό, ναι. Είναι και αυτό. Οπότε... Εκτός κι αν είσαι στην εγγύηση την 7η του Σαρακάκη που Παναγία μου έκανα μαν, τέλος πάντων. Αυτό είναι ιστορία για άλλη μέρα. Εκείνο λοιπόν, ήταν πολύ σοβαρό. Που λες, αν είναι να πάρεις την απόφαση του Boxster και να πεις ότι θα κάνεις και βελτίωση, θα πρέπει να είναι αρκετά DIY. Αρκετά DIY, δηλαδή να κάνεις μια εισαγωγή δικιά σου, να κάνεις μια εξάτμιση χειροποίητης σε κάποιον. Ναι. Αν είσαι κολόφαρδος, βρίσκεις με 10 χιλιάρικα χειροκίνητο, στην πραγματικότητα βρίσκεις και με 8. Αλλά έχω σου πω στα 10, ναι. Να μην πούμε ότι να είσαι τόσο κολόφαρδος. Στη Γερμανία βρίσκεις και με πολύ κάτω από 10, με πολλά χιλιόμετρα. Αλλά... Στη Γερμανία βρίσκεις, λέει. Το πρόβλημα είναι το intermediate shaft. Έχετε ακούσει για το intermediate shaft, έτσι. Που φέρουν τα 996, όλη αυτή η γενιά των εξακέλυνδρων. Γενικά είχαν θεματάκια. Ναι, γενικώς η Porsche έχει κάποια θεματάκια. Εκείνη η γενιά πάρα πολλά. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω και πολλά, γιατί δεν το έχω ψάξει ποτέ τι βελτίωση υπάρχει, αλλά σου λέω θα πρέπει να πας αρκετά DIY, πολύ budget, πολύ ψάξιμο. Βελτίωση υπάρχει, αλλά κυρίως Γερμανία και Αγγλία. Δηλαδή εδώ ναι. Δεν ξέρουμε τόσο τη βελτίωση από Boxster. Αλλά η Γερμανία είχε άρρωστο. Και θα κοστίζει. Και θα καλά, κοστίζει και πολλά. Από τη στιγμή που έχεις Porsche, έτσι. Σου λέει θα τον πληρώσεις. Μπράβο. Αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε να κάνεις ένα πρώτο στάδιο, ξέρεις, πολύ σπαρτιάτικο DIY. Πρώτο στάδιο εννοείται ότι μπορείς να κάνεις. Μάλλον ο προγραμματιστής λίγο θα σου γονατίσει. Αλλά εξάτμιση μπορείς να πας σε άλλον εξάτμισά και να φτιάξεις. Μπράβο. Μπράβο. Εισαγωγή μπορείς να βρεις και ένα τέτοιο. Άμα θέλεις ανάρτηση υπάρχει και το κρατάς για στρίψιμο. Έτσι, δηλαδή το κόνσεπτ θα είναι ότι δεν πας για άλογα και πας για στρίψιμο. Και θα είναι από τις καλύτερες επιλογές. Δηλαδή, εντάξει, η Porsche στο στρίψιμο και τέτοια είναι απίστευτη. Αλλά σου λέω, είναι το θέμα του κυβικά και άμα σπάσει κάτι... Το βασικό πρόβλημα δεν είναι τα κυβικά. Γι' αυτό το έχω ντεμίνεραπ. Το βασικό πρόβλημα είναι ο άνθρωπος που είχε 5-200. Είναι το στίγμα. Δεν είναι τα 3-200. Είναι το στίγμα. Είναι το στίγμα του έχω το πρώτο Boxster που εσύ μπορεί να μιλάς για το στρίψιμο και στρίβει όντως καλά, αλλά αυτό το γαμμένο το αυτοκίνητο, 99% Έλληνες που το έχουν πάρει, μην πω τι τύπη είναι. Τι τύπη είναι, δεν έχουν ιδέα πόσους κυλίνδρους έχει το μοτέρ.
αυτά τα πρώτα boxers στην Ελλάδα είναι, πρέπει να είναι χειρότερη φάρα τύπων και οδηγών που τα κυκλοφορούν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά μιλάω για τον κανόνα. Αυτό μπορούμε να το πούμε για πολλά αυτοκίνητα. Για πολλά αυτοκίνητα. Και όπως έχει πει και ο Χάμον, πρέπει να κυκλοφορείς με μια τεράστια ταμπέλα. Θα ανοίξει και την οροφή και το φοράς από πάνω. Ο μόνος λόγος που πήρα Boxster είναι επειδή δεν είχα λεφτά για 9-11. Τη στιγμή που είναι αμαξάρα. Ναι, αντικειμενικά πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε όμως κάτι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό για τους, για τους οδηγούς και ιδιοκτήτες Boxster όταν στην παρέα υπάρχει μπεμβεδάκιας. Οι ιδιοκτήτες των μπεμβέ είναι πασίγνωστο ότι είναι ξεχνάω φλάς, όλος ο δρόμος είναι δικό μου. Ξεχνάω ότι είναι τέτοιο... τι είναι σημαστό και άλλα τέτοια. Γιατί και τα τελευταία χρόνια και η Audi το έχει αποκτήσει αυτό. Σωστό. Και η Audi το έχει αποκτήσει. Το λένε και αυτό. Το κοκόμερ το έχει σπάσει, έτσι. Ναι, η BMW το είχε χρόνια αυτό. Το είχε χρόνια. Έχουν εμπειρία σε αυτό πλέον. Οπότε μένει ο Κλειβανόπουλος να πει. Γραμμότο, ναι, ενώ το Boxster είναι πολύ ωραίο αμάξι για driver focused φάση, είναι τόσο τα σήματά του, τα έξοδά του, η συντήρησή του που δεν θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Λοιπόν, εγώ σίγουρα η πρώτη λύση που, σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε ο Βασίλης, NC 18 με 2,5 λίτρο, γύρω στα 7.000 αγοράζεις, 3.000 είσαι 2,5 λίτρος και έχεις ένα τάλιρο για μπλοκέ, για ανάρτηση, για πτακάκια, για semi-slick, ό,τι γουστάρεις. Για τα πάντα, για έκεντρα. Και έχεις το αμάξι που τα κάνει όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην κάνει και την πίστα του και τη βόλτα του και ανοιχτός, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, είναι τρομερή λύση. Είναι πραγματικά τρομερή λύση αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν απέχει και το μοτέρ. Δηλαδή, η μόνη διαφορά είναι ότι κάθεται δύο πόντους πιο πάνω. Οπότε Klein δεν χαμπαριάζουν. Έτσι, εντάξει, οι αληθένοι δεν ανοίγουν και καπό σε MX5 και τέτοια. Λοιπόν, αυτή είναι μία λύση. MX5 απλά σταματάνε για πινακίδες, αλλά για καπό δεν ανοίγουν. Ναι. Αυτή είναι μία λύση, εγώ που σκέφτηκα. Η άλλη λύση, πάω σε BMW, αλλά θα πάω λίγο κουλά. Λοιπόν, Ε46 κουπέ, αγοράζεις αναγκαστικά, πάμε πάλι στο νόμιμο, έτσι, στο λίγο παράνομο, αγοράζεις ένα 320 CI που έχουν γύρω στα 4.000, είναι φτηνά, επειδή είναι δίλητρα. Ναι, ναι, πολύ φτηνά. Ναι. Λοιπόν, παίρνεις με 4.000 και ένα 320 CI. Ούτε σε νοιάζει, ούτε χιλιόμετρα, ούτε τίποτα, δεν σε νοιάζει. Λοιπόν, και κοτσάρες απάνω ένα E54. Το E54 είναι το διπλό τούρμπινο, το Ε92. Το εξακύλινδρο, το τρίλιτρο. 306. Λοιπόν, μπαίνει κουτί, θέλει μάγκα ηλεκτρολόγο, προγραμματιστή και τέτοια, αλλά υπάρχουν και στην Ελλάδα, έτσι. Και έχεις εργοστασιακά 300 άλογα, τα οποία πάνε 400-500 έτσι, για πλάκα, και έχεις 4.000 το αυτοκίνητο. Γύρω στα 3.000 έχει μετατροπή. Εντάξει, 3.000. Συγγνώμη, αυτό δεν έχω ολοκληρώσει. 3.000 έχει μετατροπή. 1.000 να βάλεις ένα προγραμματιστή και τέτοια. Είσαι στα 8.000 με το αμάξι με το μοτέρ. Μπράβο. Μετά, να πάρεις μια γέφυρα μητρία πίσω, κομπλέ, να έχεις το μπλοκέ σου διαφορικό, το γαμάτο, το 0%. Σου μένουν να βάλεις ανάρτηση, να βάλεις ζαντολάστιχα, να βάλεις φρένα, να βάλεις. Και έχεις ένα αμάξι που είναι πρώτο στάδιο, σου μένει για πρώτο στάδιο 400 άλογα, δεν καταλαβαίνει και κανείς τίποτα, είναι και δίλητρο στην άδεια. Και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Είναι σούπερ λύση, έτσι. Και τα αμάξι κόβει κόλλους. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να μπείτε στη φάση των μετατροπών και τέτοια, έχω σκεφτεί και άλλη μια λύση, επειδή είπες το NC. Focus RS MK1. Έχουν 11-12 χιλιάρικα, ξεκινάνε εκεί. Έτσι, είναι λίγα τα αμάξια, δεν είναι πολλά, η αλήθεια είναι. Αλλά έχεις ένα όσο πιο πιστάδικο αμάξι μπορώ να σκεφτώ από τη μάνα του. Έτσι, με Bucket Sparco, με Oz Racing 18, με Brembo τετραπίστωνα. Έτσι, έχουν θεματάκια σε σύστημα ψήξης που τα φτιάχνεις αυτά. Δηλαδή τίποτα, το παίρνεις 11-12 χιλιάρικα και έχεις 3-4 χιλιάρικα να του κάνεις ένα καλό σέρβις, να του αλλάξεις τα κολάρα του charge cooler και τα που πάσχουν πάρα πολύ εκεί. Γενικά θέλει να του ενισχύσει το σύστημα ψήξης. Θέλει να προσοχή, αντλίες νερού, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, του κάνεις και ένα πρώτο στάδιο. Είσαι 280,
εκεί πάνε γύρω στα 280 άλογα, 280-290, και είναι σούπερο αμάξι και για πίστα και για στρίψιμο, πολύ ωραίο με τον μπλοκέ του. Είναι πολύ ωραία λύση στα εκεί, άμα δεν θες να ασχοληθείς με το τοπεσίδα ή πράγματα. Και παραμένει και όμορφο. Ναι, εμένα μου αρέσει. Δεν έχει πολύ ωραίο εσωτερικό, είναι λίγο το εσωτερικό του περίεργο. Είναι το μειονέκτημα σχεδόν όλων των παλιών αυτοκινήτων, το εσωτερικό. Ναι. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο μπορεί να γεράσει ωραία απ' έξω, από μέσα θα δείξει. Θες, δεν θες. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά υπάρχουν κάποια ταμπλό που είναι διαχρονικά και ωραία, ας πούμε. Δεν είναι ότι είναι διαχρονικό. Το RX7... Απλά γίνεται. Άμα το δεις, βλέπεις πλέον την ηλίθια τοποθέτηση που έχουν τα κουμπιά. Δηλαδή, δες ένα ταμπλό το οποίο θεωρείται διάσημο από τα fanboys του, δες το ταμπλό των Supra. Όλοι θα σου σπάσουν τα νεύρα και με νοιάζει με κόκπιτ, αεροπλάνο και ευχό, εκείνο και τ' άλλο. Άμα δεις το πώς είναι πεταμένα τα εξαρτήματα πάνω, η αεραγωγή, αυτό, εκείνο και τ' άλλο, σε ποιο είναι κεφαλικό, λες, είναι δυνατόν. Τι κάνανε, δεν μετρούσαν, δεν υπολόγιζαν, δεν είπαν ότι αυτό είναι σε ευθεία με εκείνο. Πώς είναι έτσι. Το ίδιο γίνεται και σε FD και σε τέτοια. Απλά είναι ότι επειδή τα λατρεύουμε σαν αυτοκίνητα, δεν το προσέχουμε τόσο αυτό. Τα παραβλέπουμε, τέλος πάντων. Ναι, για να είναι διαχρονικό ένα ταμπλό, πρέπει να είναι πολύ απλό. Κάποια πολύ απλά που δεν έχουν καθόλου κουμπιά και τέτοια, μπορεί να πει ότι είναι κάπως διαχρονικά. Δηλαδή, το S2000 δεν θα γεράσει. Το S2000 είναι ωραίο γιατί είναι πολύ μικρό και πολύ μεγάλο. Μα δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα που να γεράσει, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Είναι... Κοίτα, από την αρχή ήταν πρωτόγωνο το στροφόμετρο. Το ψηφιακό το στροφόμετρο δεν ήταν ποτέ. Ποτέ όμορφο και old school. Ήταν μια ζωή, λες και βλέπω ταινία. Το Runner Mark, το θυμάστε με τον Schwarzenegger. Εννοείται. Έτσι, ναι. Είναι τέτοια φάση. Είναι σαν να βλέπεις φουτουριστική ταινία που γυρίστηκε πριν 30 χρόνια. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή το ψηφιακό το στροφόμετρο, αν είχε ένα μεγάλο αναλογικό, ένα κεντρικό μεγάλο αναλογικό να ουρλιάζει, θα έλεγα ότι παίζει ένα από τα ωραιότερα ταμπλό που έχουν βγει ποτέ. Εμένα το ψηφιακό το στροφόμετρο ήταν μια ζωή, ήταν το μειονέκτημα του ταμπλού των S. Ναι, δείχνει την ηλικία του. Δηλαδή δείχνει παλιό από τότε που βγήκε. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Ναι, γιατί μου θύμιζε το κάνει το καντράκι. Και... Αυτό. Πάρα πολύ. Ήταν Φία το καντράκι της Corvette, C4. Η Corvette, μπράβο, η C4. Υπήρχαν και ήταν ψιλοπαρόμοια, πάντα ψιλομοιάζανε. Ήταν στην ίδια φάση έτσι που ανέβαινε. Ναι. Αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μας επιλογές έτσι, για ωραία αμάξια και η αλήθεια είναι ότι κινηθήκαμε όλοι στο τελείως driver focus στο αυτοκίνητο, έτσι. Αυτοκίνητο που να έχει σύνδεση. Ενώ με τα 15 χιλιάρικα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα που να είναι γρήγορο πάλι. Ναι, δηλαδή όντως με 18, με τα 20 βάλβιδα, με τέτοια. Μην πας μακριά, με 15.000 παίρνεις ένα Golf 5 GTI, σύγχρονο ακόμα αυτοκίνητο, έτσι. Έχουν 6.000-7 βρίσκεις πάρα πολλά και σου μένουν άλλα τόσα σχεδόν για βελτίωση, που ξέρουμε ότι τα δίλητρα TFSI τι κάνεις με 6-7.000, έτσι. Ναι. 400... Παίρνεις πρώτη γενιά S3. Πρώτη γενιά S3 και μπορείς να είσαι για κόντρες από το πρώτο το βράδυ. Παίρνεις και δεύτερη πλέον. Παίρνεις και 8-5. Λέω για να φτιάξεις. Για να πεις ότι θα ρίξω και λεφτά στο φτιάξιμο. Να γίνει και το πατέρα. Και έχεις και τη χλίδα με το S3. Ναι. Δηλαδή έχεις και την άνηση, τη χλίδα. Δεν πήγαμε όμως εκεί καθόλου εμείς. Ναι, δεν πήγε κανένας. Εντάξει, μιλάμε λίγο για βελτίωση. Δεν μιλάμε για VIP. Εννοείται ότι δεν πήγαμε σε VAG. Όχι, δεν πήγαμε στο κόντρα. Δεν πήγαμε σε λύση, ναι. Γιατί μπορεί κάποιο να έλεγε CVKG που με Β, με 3076 σφυρίλατο και τέτοια, να το κάνω 500 άλογα, π.χ. Δεν πήγε κανείς σε τέτοιο πράγμα, ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω και ότι σύστημα τέτρα κίνησης. Εγώ νομίζω ότι δεν πήγαμε σε VAG γενικώς, γιατί ξέρουμε από αυτοκίνητα. Αν βρεθούμε από κοντά, αυτό θα το πληρώσεις. Λέει ο άνθρωπος που είχε το πιο ακριβό VAG. Αυτό ακριβώς. Όχι, υπήρχαν και άλλα πιο ακριβά, αλλά εντάξει. Επειδή είχα δύο VAG σε ένα, ξέρουμε από αυτοκίνητα και γι' αυτό δεν διάλεξε κάποιος VAG. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Είναι πολύ καλά αυτοκίνητα, αν ξέρεις τι παίρνεις. Όχι όλα, έτσι. Δεν το συζητάω όλα.
Αυτά που είναι σκουπίδια πραγματικά είναι τα μικρά, τα 14, αυτά, τα Twin Charger. Αυτά είναι σκουπίδια, το συζητάμε. Αλλά τα 20 βάλε δεν είναι τρομερά. Όπως και τα δίλητρα TFSI έχουν βγει πάρα πολύ αξιόπιστα και με πάρα πολλά άλλο. Δεν συμφωνώ. Απλά δεν πήγαμε γενικά προς αυτή τη λογική να κάνω 500 άλογα με 7-15 χιλιάδες. Δεν κινείται κανένα στάκι, ναι. Γιατί αυτό μπορείς να το κάνεις Νομίζω ότι αυτές οι λύσεις έχουν γίνει. Έχουν χιλιοφορηθεί. Δηλαδή, ναι, το έχουμε δει εδώ και 20 χρόνια. Δεν λέει και κάτι, ας πούμε. Ναι. Κάτι πρωτότυπο. Ναι. Και αυτά που είπαμε δεν είναι ότι είναι κάτι πρωτότυπο. Είναι δηλαδή υπαρκτά, ας πούμε, τέτοια. Δεν είναι ότι και εμείς είπαμε κάτι καινούργιο. Εντάξει, θα έλεγα ένα 50% ήταν πρωτότυπο. Αλλά είχαμε 2-3. Αλλά είναι στη φάση ότι είναι λίγο πιο διασκεδαστικά στην οδήγηση επάνω. Δεν είναι μόνο τα... δεν είναι 10 second car, ας πούμε. Περιορέξεως κολικιθόπιτα. Λοιπόν, γράψτε και τα δικά σας από κάτω, τι θα επιλέγατε με τέτοιο budget και γιατί. Και κάντε πείτε και μας πόσο ανάλυση, λάθος είμαστε. Να τα συζητήσουμε και σε επόμενο. Πόσο βγήκαμε με τις τιμές και... Όχι, με τις τιμές κοντά πρέπει να έχουμε, νομίζω. Εκεί είμαστε. Ναι. Λοιπόν, οπότε και μιλάμε σύντομα. Και τα λέμε στο επόμενο. Άντε, καλή χρονιά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.